αυτή είναι η Φωτάνα τη Τρέβη. Ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της Ρώμης και όλης της Ιταλίας. Αν έχει κάτι παράξενο αυτό το βίντεο που παρακολουθούμε τώρα, είναι η παντελής απουσία του κόσμου. Συνήθως αυτός ο τόπος σφίζει από ζωή. Είναι αδύνατο, διαγωνίζονται οι επισκέπτες ώστε να βγάλουν μια selfie. Αυτό το βίντεο είναι επίσης εμβληματικό μιας κατάστασης και συμβολίζει τις διαστάσεις της κρίσης στην Ιταλία. Οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας υπάρχει κόσμος σε αυτόν τον χώρο, αλλά βρισκόμαστε τον Απρίλιο του 2020 μέσα στη μέση του ιταλικού lockdown. Θα δούμε λίγο αργότερα κάποια στοιχεία γι' αυτό. Το βίντεο λέγεται «Η σιωπή της Ρώμης» και αυτό εδώ το σημείο είναι στο καλύτερο για να το καταλάβει κανείς με τον πιο ανάγλυφο τρόπο. Οι εικόνες που μόλις είδαμε κρύβουν πίσω τους ένα τεράστιο αγώνα και μια εκτυλισσόμενη τραγωδία στην Ιταλία που έχει φτάσει στην κορύφωσή της το Μάρτιο του 2020 και πρόκειται για την πανδημία του κορονοϊού. Κορεσμένο το σύστημα υγείας, κατά εκατοντάδες προσέρχονται στα νοσοκομεία οι ασθενείς με δύσπνοια και άλλα συμπτώματα και η κατάληξη σε πολλούς από αυτούς, σε εκατοντάδες και χιλιάδες τελικά από αυτούς, είναι ένας τρόπος εξόδου από αυτή τη ζωή πολύ διαφορετικό από αυτόν που θα επιθυμούσαν οι οικοί τους. Έχουμε λοιπόν μια κρίση, μια έρπουσα κρίση συνεχιζόμενη, η οποία εξελίσσεται σε καταστροφή με πάρα πολλά θύματα και την οποία όλος ο κόσμος παρακολουθεί με αγωνία και αμηχανία θα λέγαμε και που δημιουργεί επιμέρους προβλήματα από την καθημερινότητα καθενός προσωπικά μέχρι τις τεράστιες απαιτήσεις της διαχείρισης των κρουσμάτων και των θυμάτων. Λέγομαι Μανώλης Ανδριαδάκης, είμαι γεωλόγος και υπηρετώ σε ΤΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Μαζί θα δούμε κάποια κομμάτια της ύλης, του μαθήματος εισαγωγής στη θεωρία της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων, του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τα περιεχόμενα περίπου της ύλης, της τυπικής ύλης, γιατί προφανώς δεν εξαντλείται στην ύλη ενός βιβλίου ή σημειώσεων σε ένα βίντεο αυτό το θέμα, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει ένα κομμάτι της ύλης να εξεταστεί, εξού και υπάρχει και κάτι πιο συγκεκριμένο από τον πλούτο που θα περάσει μπροστά από τα μάτια σας και ήδη πιθανώς έχετε δει από τα μαθήματα του κυρίου Λέκα. Έχουμε λοιπόν τρεις μεγάλες ενότητες. Η πρώτη είναι καταστροφές και κρίσεις. Η δεύτερη είναι παγκόσμιες διαστάσεις των καταστροφών και κίνδυνο στρωτότητα διακινδύνευση. Και η τρίτη είναι διαχείριση καταστροφών και κρίσεων. Θα διατρέξουμε σιγά σιγά ένα-ένα αυτά τα κομμάτια, κυρίως μέσα από παραδείγματα, γιατί και η πολλή θεωρία κουράζει. Οπότε θα ξεκινήσουμε από μερικές βασικές έννοιες και ορισμούς, θα πάμε στην ταξινόμηση των καταστροφών, θα δούμε κάποια παραδείγματα από τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και στη συνέχεια θα πάμε σε κάποιες έννοιες από τη διαχείριση που έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο, την τρωτότητα και τη διακινδύνευση για να καταλήξουμε στο κύκλο της διαχείρισης καταστροφών και τη διαχείριση κρίσεων και εκτακτών αναγκών. Καταστροφή λοιπόν, disaster και catastrophe, δύο πολύ κοινές λέξεις, ισοδύναμες περίπου στη διεθνή βιβλιογραφία, απλά το catastrophe ακούγεται πιο εξωτικό στους ξένους, είναι πιο ελληνικό σαν λέξη, ενώ σε εμάς το disaster απλά είναι ένα αντιδάνειο της λέξης δυσαστρία, δηλαδή κακή τύχη, κακό άστρο. Καταστροφή λοιπόν, τι είναι καταστροφή? Εδώ ξεκινά τα προβλήματα, γιατί η επιστημονική, η τεχνική κοινότητα, η διοίκηση που ασχολείται χρόνια με αυτά τα φαινόμενα έχει αναπτύξει ανάλογα με τον κλάδο δική της ορολογία. Στη σύγχρονη εποχή φυσικά, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε
θα λέγαμε, μια πιο διεπιστημονική και πιο διακλαδική προσέγγιση, και προς τα εκεί θέλουμε να πάμε. Πλην όμως οι διαφορετικές κουλτούρες που απαρτίζουν, που κουβαλάει το κάθε μέλος που προέρχεται από κάθε κλάδο, φέρνουν και τη δική τους ορολογία μαζί, με αποτέλεσμα πολλές φορές να συμβαίνουν συγχύσεις κτλ. Οι λέξεις είναι πολύ σημαντικές, δηλαδή είναι άλλο να πεις καταστροφή, άλλο να πεις θεομηνία, που σημαίνει ότι κάποιος άλλος, κάποιος τρίτος, σε έχει βάλει στο μάτι και προσπαθεί να σε τιμωρήσει, είναι θυμωμένος μαζί σου. Εδώ βλέπετε τα πρωτοσέλιδα από την πλημμύρα το 1961 στην Αθήνα. Έχουμε λοιπόν μια κλασική ορολογία που προέρχεται από τις κοινωνικές επιστήμες και έχει να κάνει με τη διακοπή, την προσαρμογή και την επανάκαμψη της κοινωνίας σε σχέση με μια καταστροφή. Η ορολογία των θετικών ή φυσικών επιστημών, που συσχετίζει τον κίνδυνο με την καταστροφή, δηλαδή τα δυνάμη επικίνδυνα φαινόμενα με τα δυσμενή αποτελέσματα που πρόκειται να προκαλέσουν. Την καθαρά κοινωνιολογική προσέγγιση, και ανάλογα με το σκοπό και το κοινό, οι ορισμοί μπορούν να ποικίλουν, αλλά χρειάζεται μια κοινή γλώσσα συνεννόησης, γιατί μιλάμε για διαχείριση, μιλάμε για συνεργασία και όλα κρίνονται τελικά από το αποτέλεσμα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι η ιστορική εξέλιξη κάθε κλάδου παγιώνει τις αντιλήψεις αυτού του κλάδου, της κουλτούρας αυτού του κλάδου, ως αξιώματα. Θα δοκιμάσουμε να κρατήσουμε έναν ορισμό έτσι αρκετά περιεκτικό για να δουλέψουμε από εδώ και πέρα, και θα πούμε ότι η καταστροφή είναι μια σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας κοινωνίας που προκαλεί πρώτον εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές και περιβαλλοντικές απώλειες, οι οποίες ξεπερνούν την ικανότητα της πληγής κοινωνίας να τις αντιμετωπίσει με τις δικές της μόνο δυνάμεις. Δηλαδή συμβαίνει ένα δυσάρεστο συμβάν που διακόπτει την κανονική ζωή, έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή, στην οικονομία, παντού, και δεν μπορούμε εμείς που το υφιστάμεθα να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Αφού ορίσαμε λοιπόν τι εννοούμε καταστροφή, διαπιστώνουμε στη συνέχεια ότι δεν μας φτάνει μόνο αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά καθημερινά συμβάντα τα οποία έχουν και ανθρώπινες απώλειες και οικονομικές επιπτώσεις και διακόπτουν την λειτουργία της κοινωνίας, έστω και τοπικά. Άρα χρειαζόμαστε να το διευκρινίσουμε αυτό παραπάνω, δηλαδή να δούμε, να βρούμε κάποια ποσοτικά κριτήρια. Ένας ορισμός, ας πούμε, μια τεχνική διάκριση λέει ότι μια μεγάλη καταστροφή είναι όταν έχουμε σε ένα συμβάν, σε μια περίπτωση, πάνω από 100 νεκρούς ή 100 τραυματίες ή πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ζημιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η οικονομική κρίση που περάσαμε στην Ελλάδα και μας τύχησε κάποιες εκατοντάδες δις, είναι μια, όχι απλά μια καταστροφή, είναι μια παγκόσμιου μεγέθους καταστροφή, και βλέπετε ότι σε προσωπικό επίπεδο έχει αναγκάσει τον κόσμο, πολλούς ανθρώπους, να φτάσουν το όριο της φτώχειας, της πείνας, της εξαθλίωσης, ένα κράτος ολόκληρο να κάνει από επένδυση σε κρίσιμους κλάδους όπως η παιδεία, η υγεία, η άμυνα. Το έχουμε βιώσει όλοι και το ξέρουμε. Αυτή πιστεύω ότι είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα, και φυσικά έχουμε και τους νεκρούς και άλλου είδους θύματα και φυσικά τεράστια οικονομική ζημιά. Μόνο που δεν έγινε σε ένα βράδυ, και εκεί μπαίνουμε σε ένα άλλο κομμάτι, τη διάκριση μεταξύ καταστροφής και κρίσης, που θα δούμε στη συνέχεια. Πάντως, με όλους τους πιθανούς ορισμούς, η οικονομική κρίση που πέρασε η Ελλάδα την περίοδο από το 9 και έχουμε μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα, είναι μια μεγάλη καταστροφή. Έχουμε τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, εδώ είναι η EMDAT, που θα τη χρησιμοποιήσετε και στις εργασίες σας, που λέει ότι καταστροφή έχουμε όταν έχουμε πάνω από 10 νεκρούς ή 100 θύματα γενικά, δηλαδή πληγέντες με κάποιο τρόπο, κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ή και κλίση για διεθνή βοήθεια. Γιατί χρειάζεται να οριστεί αυτό? Γιατί η διεθνής κοινότητα, το κάθε κράτος ξεχωριστά και ακόμα και ο κάθε δήμος, για να καθορίσει τι πόροι του χρειάζονται να είναι δεσμευμένοι ή να δεσμευτούν ad hoc για να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο, πρέπει να καταφύγει σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό.
ο οποίος κατά περίπτωση να προσαρμόζεται ανάλογα με το φαινόμενο. Άρα λοιπόν, όταν αναπτύσσονται διεθνείς βάσεις δεδομένων και αρχεία τα οποία διατηρούνται και σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς, που να δείχνουν πού πονάμε περισσότερο με απλά λόγια. Και εκεί στηρίζεται και ένα θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των καταστροφών, ο στρατηγικός σχεδιασμός, τη διαχείριση των πόρων κτλ. Δίπλα βλέπετε ένα μοντέλο που κάναμε σε μία πτήση στη Βρύσα της Λέσβου μετά το σεισμό του 2017, στην οποία συνθετική εικόνα έχουμε προσθέσει τα κτίρια με το βαθμό των ζημιών που έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια του σεισμού. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολλά, είναι εκατοντάδες τα κτίρια τα οποία είτε κατέρευσαν είτε ήταν κατεδαφιστέα, σχεδόν ο μισός οικισμός. Είχαμε και ένα θύμα, μια γυναίκα καταπλακώθηκε από το σπίτι της εκείνη την ημέρα, τον Ιούνιο του 2017. Οι άστεγοι που προέκυψαν, οι εκτοπιστέντες τέλος πάντων που προέκυψαν επειδή κατέρευσαν τα σπίτια τους, ήταν εκατοντάδες, άρα έχουμε πάνω από 100 θύματα, φυσικά πολύ παραπάνω από $1 εκατομμύριο ζημιά, και κηρύχθηκε η Λέσβος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί είχαμε ζημιές και σε πολλούς άλλους οικισμούς εκτός από την Βρύσα. Να λοιπόν, μία περίπτωση καταστροφής. Πηγαίνουμε στην περίπτωση της πλημμύρας του Νοεμβρίου στη Μάνδρα της Αττικής το 2017, και εδώ θα δείτε από τις ερευνητικές εργασίες που κάναμε μετά την καταστροφή ότι έχουμε επιπτώσεις σε υποδομές μεταφορών και σε κτίρια, δηλαδή σε δρόμους, σε σπίτια, σε μαγαζιά κτλ. Επιπτώσεις στη μορφολογία της περιοχής, ρήπανση από διαφυγούσες ουσίες που μπλεχτήκανε με τα πλημμυρικά νερά, επιπτώσεις στη βλάστηση στο ζωικό κεφάλαιο και στις καλλιέργειες, φυσικά πάνω από 20 νεκρούς που ήταν και πιο μεγάλη γροθιά, ας πούμε, στο στομάχι της κοινωνίας, και ένα σωρό κινητά αντικείμενα τα οποία μεταφέρθηκαν σε άλλες περιοχές. Και εδώ λοιπόν, με όλα τα κριτήρια αυτής εδώ της διάκρισης, της MDAT, έχουμε το χαρακτηρισμό του φαινομένου ως καταστροφή. Άλλη τραγική περίπτωση, η πυρκαγιά στο Μάτι της Αττικής το 2018, και εκεί τα θύματα πέρασαν τα 100, αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους ήταν πολύ περισσότεροι, κηρύχθηκε φυσικά η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και μάλιστα ήταν εξαιρετικά μεγάλη κάλυψη από τα διεθνή μέσα, γιατί υπήρχαν και τουρίστες και τα λοιπά, ήταν κάτι το πρωτοφανές για την Αττική, και είχαμε και το φαινόμενο ότι ενώ η έκταση της πυρκαγιάς ήταν πάρα πολύ μικρή, ήταν πάρα πολλά τα θύματα σε σχέση με τις συνήθεις καταστάσεις, γιατί είχαμε και το 2007 δεκάδες θύματα στην Πελοπόννησο, αλλά εκεί συζητάμε για εκατομμύρια στρέμματα, ενώ συζητάμε εδώ και μερικές χιλιάδες στο Μάτι της Αττικής. Και ερχόμαστε λίγο τώρα να δούμε την έννοια της κρίσης, και θα ξεκινήσουμε από έναν ορισμό. Μιλάμε για κρίση όταν μια κοινότητα ανθρώπων, οργανισμός, πόλη, έθνος κτλ. Αντιλαμβάνεται μια επίγουσα απειλή σε θεμελιώδεις αξίες ή ζωτικές λειτουργίες. Και αυτή η απειλή πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι όταν μιλάμε για κρίση δεν έχει γίνει το κακό, αλλά η απειλή είναι πάρα πολύ μεγάλη και ορατή, δεν έχουμε χρόνο και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα, αν δεν συμβεί κάτι ώστε να δώσει λύση σε αυτό που έρχεται, θα εξελιχθεί σε καταστροφή. Άρα λοιπόν έχουμε τα τρία συστατικά της κρίσης, που είναι μια συγκεκριμένη απειλή μεγάλου μεγέθους, στενότητα χρόνου και αβεβαιότητα. Αυτά τα τρία συστατικά που συνιστούν μια κρίση, με κάποιο τρόπο μας δείχνουν, αν το καλοσκεφτούμε, και
πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, αν πάψει κάποια από τα τρία, θυμηθείτε το τρίγωνο της φωτιάς, όσοι ξέρετε από πυρκαγιές που είναι θερμότητα, θερμοκρασία, καύσιμη ύλη και οξυγόνο, και όταν αφαιρέσουμε κάτι από τα τρία δεν μπορεί να συνεχιστεί ή δεν μπορεί να συμβεί η πυρκαγιά. Εδώ λοιπόν, είτε όταν μετριάσουμε την απειλή, είτε όταν κερδίσουμε χρόνο, είτε όταν με καλή πληροφόρηση και με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε άρουμε κάποιο, σε κάποιο βαθμό την αβεβαιότητα, τότε μετριάζεται το μέγεθος της κρίσης. Εδώ έχουμε ένα πρωτοσέλιδο της Washington Post από την κρίση στον κόλπο των Χείρων, την κρίση στις σχέσεις μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών, επί Κένεντι και Κάστρο, όπου η ανθρωπότητα ήρθε στα πρόθυρα του πυρηνικού πολέμου μεταξύ, μιλάμε για την εποχή του ψυχρού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, και χρειάστηκαν τεράστιες διπλωματικές προσπάθειες μετά την επέμβαση που έγινε στον κόλπο των Χείρων, ώστε να μην κλιμακωθεί η κρίση και να οδηγήσει σε σύραξη με πυρηνικά. Αντίστοιχα, υπάρχει ένα παζλ εδώ από τίτλους μετά το σεισμό στο Τοχόκου το 2011 στην Ιαπωνία, όπου ο σεισμός και το τσουνάμι προκάλεσαν και, και το καθένα φαινόμενο ξεχωριστά και σε συνδυασμό μια τεράστιες καταστροφές όλων των ειδών στην ανατολική ακτή του Τοχόκου στην Ιαπωνία, με αποκορύφωμα κιόλας το πυρηνικό ατύχημα στην Φουκουσίμα, το οποίο αποτελεί, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ένα μόνιμο λανθάνοντα εφιάλτη για την ανθρωπότητα, γιατί είναι γνωστές οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας είτε ως διαφυγή είτε ως εσκεμμένη ενέργεια. Οπότε, κατά τη διάρκεια που εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση σε όλο τον κόσμο, εκεί διαφαίνεται μια κρίση η οποία έχει ήδη καταστροφικές συνέπειες και φαίνεται να κλιμακώνονται αυτές οι συνέπειες και να έρχονται χειρότερα ακόμα στη συνέχεια. Οπότε, υπάρχει η περίπτωση μια κρίση να αποκλιμακωθεί όπως τον κόλπο των Χείρων στην αμερικανοκουβανική διένεξη, να αποκλιμακωθεί και να σταματήσει, και υπάρχει και περίπτωση να ολοκληρωθεί η καταστροφή με τις πιο δυνατές, με τις πιο δυσμενείς συνέπειες. Έχουμε λοιπόν ότι δεν εξελίσσονται απαραίτητα όλες οι κρίσεις σε καταστροφές, αλλά όλες οι καταστροφές είτε έπονται κάποιες κρίσεις, είτε συνεπάγονται κάποιες κρίσεις μετά, διότι από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η καταστροφική η καταστροφή στο σεισμό του Τοχόκου, μετά εξελίσσεται η κρίση του πυρηνικού ατυχήματος και ένα σωρό κρίσεις διαχείρισης των συντριμμιών, των θυμάτων κτλ. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων κρίσεων, από όπου και αν προέρχονται, είναι ότι έχουν να κάνουν με την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων και σχετίζονται με την πολυπλοκότητα των συστημάτων. Και τα φυσικά συστήματα τα ίδια, όλες οι διεργασίες της φύσης είναι περίπλοκα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με πολλούς τρόπους και μάλιστα χωρίς να τους έχουμε ανιχνεύσει όλους, αλλά και τα ανθρώπινα συστήματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Φανταστείτε τη διάρθρωση της οικονομίας, φανταστείτε τις τραπεζικές συναλλαγές, φανταστείτε τη διοίκηση του δημοσίου, όλο και πιο περίπλοκα και πιο αλληλένδετα γίνονται τα πράγματα μεταξύ τους. Είναι πολύ συνηθισμένο λοιπόν να υπάρχουν κάποιες παθογένειες, κάποια μικρά ελαττώματα, μικρά ή μεγαλύτερα, τα οποία στην καθημερινή ζωή δεν παρουσιάζουν κάποιο επίγοντα χαρακτήρα και δεν υπάρχουν, δεν παρατηρούνται ή τέλος πάντων δεν μπαίνουν ψηλά στην ιεραρχία για να αντιμετωπιστούν. Αυτά δημιουργούν κάποιες μακροχρόνιες ευπάθειες. Άρα κάνουν τα συστήματά μας, τα ανθρώπινα τουλάχιστον, πιο τρωτά. Και κάποια στιγμή κλιμακώνονται και έρχεται ένα ξαφνικό γεγονός έναυσης, μια αφορμή δηλαδή, ή τελείως μια τελείως αυθόρμητη εμφάνιση, και δημιουργεί και θέτει όλο το σύστημα σε κατάσταση κρίσης. Κρίση δηλαδή τι, μια κατάσταση η οποία κρίνει αν θα συμβεί ένα καταστροφικό γεγονός με μεγάλες συνέπειες ή όχι. Η διπλανή εικόνα εδώ είναι η φούσκα
των στεγαστικών δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες που δημιούργησε τη χρηματοπιστωτική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000, 2007-2008. Εκεί πέρα δημιουργήθηκε αυτή η φούσκα με την αποδοχή κάποιων ρίσκων από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Μέχρι τώρα, μέχρι εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν έβλεπε κάποιο πρόβλημα, αντέχει το σύστημα, αυτό δείχνει και η γελιογραφία, αλλά τελικά ξέρουμε όλοι που οδήγησε στην κρίση της Lehman Brothers και τελικά και σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση στην οποία πολύπλοκα συστήματα έχουν παθογένειες ή δημιουργείται μια κατάσταση που σιγά σιγά αυξάνει την τροτότητα του συστήματος και τελικά καταλήγει είτε να κλιμακωθεί αυτή η παθογένεια και να οδηγήσει σε κάποια λειτουργική, σε κάποια κρίση, είτε με κάποιο ξαφνικό γεγονός να εμφανιστεί απότομα. Εδώ θα πάμε στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Η Δυτική Αττική είναι ένας πολύ ενεργός γεωλογικά χώρος και για τον ίδιο τρόπο που κινδυνεύει, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, από τους σεισμούς, για τον ίδιο λόγο κινδυνεύει και από τις πλημμύρες. Πρόκειται για μια περιοχή με έντονα ανάγλυφο, υπάρχουν πολλά ενεργά ρήγματα, η περιοχή παραμορφώνεται, βρίσκεται μέσα στο ελληνικό τόξο και παραμορφώνεται εδώ, ανυψώνονται ρηξιτεμάχοι και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί υψηλή ενέργεια αναγλύφου, δηλαδή τα υλικά τα οποία διαβρώνονται από αυτούς τους ορεινούς όγκους, τον πατέρα κτλ. Μπορούν να κατέβουν με πολύ μεγάλη φόρα, θα λέγαμε, πολύ μεγάλη ορμή, όταν υπάρξει κάποιο έντονο υδρομετεωρολογικό συμβάν ώστε να τα θέσει σε κίνηση. Και από εκεί και πέρα μπορούν να μπουν στα υδρογραφικά δίκτυα, το νερό να κατέβει με πολύ μεγάλη ενέργεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη υψομετρική διαφορά σε μικρή οριζόντια απόσταση. Και αυτό οφείλεται στη φύση της ίδιας της περιοχής, δηλαδή στην τεκτονική παραμόρφωση και στην ενέργεια του φλοιού. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κατάσταση στην οποία ένα περίπλοκο φυσικό σύστημα που μπορεί ανά πάσα στιγμή είτε μέσω κάποιου σεισμού να ενεργοποιηθούν αυτά τα ρήγματα και να δώσουν καταστροφές, είτε να γίνει κάποιο ακραίο υδρολογικό φαινόμενο το οποίο να αποβεί πολύ επικίνδυνο για την περιοχή, ο κίνδυνος είναι εκεί, αλλά δεν πρόκειται να γίνει καμιά καταστροφή αν ο άνθρωπος λείπει. Πρόκειται απλά για μια φυσική διεργασία. Υπάρχουν περιοχές με έντονη δραστηριότητα και με λιγότερη έντονη δραστηριότητα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περιοχή η οποία είναι ζωντανή. Οι ομορφιές στα βουνά και τις παραλίες και στα ποτάμια και τους καταράκτες υπάρχουν επειδή είμαστε ένας ζωντανός πλανήτης και αυτό όμως φέρει μαζί του και κινδύνους. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά στη δεξιά φωτογραφία μέσα στην κήτη ενός ρέματος, το οποίο είναι εκεί που είναι και με τον πρωτοπροσανατολισμό που έχει, ακριβώς επειδή αυτή η επιφάνεια που βλέπετε εδώ και είναι σαν να είναι κομμένο το μάρμαρο με τροχό, ασβεστόλιθος είναι μια επιφάνεια ενεργού ρήγματος. Είναι σπασμένος ο βράχος δηλαδή σε αυτή τη διάταξη και εκεί φυσικά βρήκε το νερό πιο εύκολο να διαβρώσει και να σχηματίσει την κήτη του το ποτάμι. Τα πιάνουμε δηλαδή με τα χέρια μας αυτά τα στοιχεία τα οποία και τα μετράμε αυτά τα στοιχεία τα οποία καθιστούν αυτό το χώρο από τη μια ενεργό και ζωντανό και από την άλλη επικίνδυνο για φυσικές καταστροφές. Και πού αρχίζει και πουάζεται μια κρίση πλέον? Όταν σε αυτόν εδώ το χώρο, χωρίς να εκτιμήσουμε ή υποτιμώντας τους φυσικούς κινδύνους, πάμε εμείς σαν άνθρωποι και αναπτύξουμε την κοινωνία μας, την οικονομία μας, τη ζωή μας σε χώρους οι οποίοι φέρουν κινδύνους που δεν έχουμε εκτιμήσει σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε την περιοχή της Μάνδρας και της Ελευσίνας γύρω παρακάτω. Το μπλε που βλέπετε είναι η περιοχή που κατακλείστηκε κατά μήκος των ρεμάτων Σούρες και Αγίας Εκατερίνης τον Νοέμβριο του 2017 και δίπλα εδώ βλέπουμε μερικές εκατοντάδες μέτρα δυτικότερα από τον οικισμό της Μάνδρας πώς είναι οι αποθέσεις στο πλάι του ποταμού που επί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια
έχει μια συγκεκριμένη ενέργεια και τροφοδοτεί με πλημμυρικά εζήματα αυτό το χώρο. Και σε αυτό το χώρο έχει αναπτυχθεί ο οικισμός της Μάνδρας. Επειδή τα φαινόμενα δεν είναι απαραίτητα συχνά και επειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει συλλογική μνήμη για πλημμύρες ορισμένες περιοχές και ειδικά στις νεόδμητες περιοχές, φέρνουμε εδώ το παράδειγμα του οικισμού της Μάνδρας με το ΜΟ Βόρειο, όπως βλέπετε, που είναι στο τέλος της δεκαετίας του 40, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο και το Εμφύλιο. Και θα δείτε εδώ, όπως και σε παλιότερους χάρτες, ότι το ρέμα αυτό το οποίο πλημμύρισε τον οικισμό της Μάνδρας, την πόλη της Μάνδρας, δεν συνεχίζεται εμφανώς μέσα στην πόλη. Τονίζω όμως ότι εκείνη την εποχή το όριο το οικιστικό έφτανε περίπου μέχρι το ρέμα που σήμερα είναι η οδός Κοροπούλη. Τι συνέβη λοιπόν, ξεχάστηκε θα λέγαμε αυτό το ρέμα, ξεχάστηκε η τεράστια λεκάνη που έχει από πάνω του και μπορεί να δώσει πλημμύρες και αναπτύχθηκε ο οικισμός πολύ περισσότερο. Και στη θέση που είναι εκεί του ρέματος, το οποίο τη χρησιμοποιεί όποτε θέλει και όποτε υπάρχει υδρολογική αιτία, σκεπάστηκε το ρέμα αυτό, έγινε ένας υπόγειος αγωγός του οποίου η είσοδος ήταν 4-5 σχάρες και δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση να υποδεχτεί όλον αυτό τον όγκο του νερού, με αποτέλεσμα σε αυτόν εδώ το χώρο να θρηνήσουμε τα περισσότερα θύματα εξαιτίας της πλημμύρας. Άρα λοιπόν η επόδαση της κρίσης στην περιοχή της Μάνδρας που οδήγησε στην καταστροφή της συγκεκριμένη γίνεται επί δεκαετίες. Γιατί σε ένα χώρο ο οποίος έχει φέρει φυσικούς κινδύνους, υποτιμήθηκαν αυτοί οι φυσικοί κίνδυνοι και αναπτύχθηκε σε ένα πολύ επικίνδυνο κομμάτι του αναγλύφου έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Ένα από τα πράγματα που προσπαθήσαμε να κοιτάξουμε και συγκυριακά είχαμε τη δυνατότητα να το δούμε εξαιτίας αυτής της καταστροφής είναι τι συνέβη εσωτερικά μέσα στο όρος Πατέρα, 2-3 χιλιόμετρα δηλαδή και πιο πάνω από τον οικισμό της Μάνδρας, όπου φαινόμενα τέτοια, δηλαδή το ρέμα όπως το βλέπετε από εδώ, να αποθέτει στην επιφάνεια μεγάλης περιοχής τεράστιους ογκόλυθους και πέτρες σε όλη αυτήν εδώ την έκταση που βλέπετε. Αυτό είναι το ρέμα της Αγίας Εκατερίνης που πηγαίνει στη Μάνδρα και στη συμβολή του με το Κατσιμίδι έχει γίνει όλος αυτός εδώ, όλη αυτή εδώ η απόθεση που καταλαβαίνετε με τι δύναμη πρέπει να ερχόταν το νερό και η λάσπη και να κουνήσει ογκόλυθους μεγέθους ενός μέτρου. Και ένα πράγμα που προσπαθήσαμε να παρατηρήσουμε είναι αν στη στρωματογραφία της περιοχής, δηλαδή στα διαδοχικά ειζήματα και τα εδάφη που αποτίθενταν και σχηματίζονταν στίχος σε αυτό το χώρο, υπήρχαν τέτοια μεγάλα θραύσματα σε παρελθούσες εποχές. Γιατί όσο πηγαίνουμε πιο κάτω στα στρώματα του εδάφους και των αποθέσεων, πηγαίνουμε πιο βαθιά στο γεωλογικό χρόνο, σε εκατοντάδες, χιλιάδες και σε άλλες περιοχές σε εκατομμύρια χρόνια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτού του μεγέθους τα θραύσματα δεν υπάρχουν σε αυτόν εδώ το χώρο. Και φαίνεται ότι επί αρκετές δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια δεν υπήρξε τέτοιο φαινόμενο ικανό να αποσπάσει τέτοιες μάζες από την ανάτη περιοχή και να τις φέρει σε αυτό εδώ το χώρο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας έδωσε έντονα την αίσθηση, αυτή που δίνανε και τα υδραυλικά μοντέλα και τα λοιπά και η στατιστική των βροχοπτώσεων, ότι εδώ συζητάμε για ένα σπάνιο φαινόμενο το οποίο δεν συμβαίνει κάθε 2 ή 5 χρόνια που τυχόν πλημμύριζε η Μάνδρα λόγω της θέσης της ή λόγω κακοτεχνιών, αλλά για ένα ακραίο υδρολογικό φαινόμενο που είχε εκδηλώσεις και έντονα φαινόμενα σε όλη τη λεκάνη της Αγίας Εκατερίνης και του Σούρες, αλλά και στην άλλη μεριά της Νέας Περάμου που θα δούμε σε λίγο. Αυτό που φαίνεται όμως επίσης είναι ότι εδώ βλέπουμε το ανάγλυφο της περιοχής, το συνθετικό ανάγλυφο που φτιάξαμε με τη βοήθεια των συστημάτων μη επαδρομένων αεροσκοφών, με τα drone εν ολίγης, όπου βλέπετε αυτό εδώ το σχήμα βεντάλιας που έχει το ανάγλυφο, δεν είναι σημερινό, αλλά πάει πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω.
δημιουργείται δηλαδή στη διάρκεια χιλιάδων ετών ή δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Και αυτός εδώ ο χώρος λοιπόν ήταν έτσι κι αλλιώς υποψήφιος, δημιουργείται το αναγλυφό του από τέτοιες διεργασίες πλημμυρικών αποθέσεων εξαιτίας των αναγλύφων λεκανών από πάνω και των κλιματολογικών συνθήκων που μπορεί να μην είναι συνεχόμενες, αλλά κάθε τόσο παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα. Αν σε αυτόν εδώ το χώρο λοιπόν, ο οποίος είχε αυτού του είδους τα φαινόμενα, εμείς είχαμε χτίσει έναν οικισμό ή μια πόλη και δεν ήταν ελαιώνες, τότε σε αυτόν εδώ το χώρο που συνέβη όλη αυτή η ροή κορυμάτων ή η πλημμύρα κορυμάτων, θα είχαμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις, τις οποίες θα σας δείξω ένα άλλο παράδειγμα πιο πρόσφατο, στον οικισμό Άσος της Κεφαλονιάς, από το Σεπτέμβριο του 2020, με το πέρασμα του συστήματος του Ιαννού. Εδώ λοιπόν έχουμε μια παρόμοια περίπτωση που δεν ήταν τόσο προφανής στη μορφολογία της περιοχής, αλλά έχει από πάνω μια τεράστια λεκάνη να την υποστηρίζει και που θα φτύκανε κυριολεκτικά στις πέτρες και στη λάσπη, δρόμοι, καταστήματα, παραλίες κτλ. Άρα λοιπόν η ανάγνωση των γεωλογικών συνθήκων μιας περιοχής μπορεί να μας δώσει τις περιοχές όπου υφίσταται ο φυσικός κίνδυνος για να προφτάσουμε μέσω του σχεδιασμού των οικισμών μας να αποφύγουμε, να θέσουμε σε κίνδυνο την ανάπτυξη που θα κάνουμε σε αυτή την περιοχή. Υπάρχει δηλαδή τρόπος να αποφύγουμε να αναπτύξουμε χρόνιες παθογένειες και τροτές κατασκευές εδώ πέρα, αν προεκτιμήσουμε τη δυναμική των φαινομένων που είναι δυνατόν να συμβούν σε αυτή την περιοχή. Προφανώς η Ελλάδα δεν είναι οι οικισμοί, δεν είναι όλοι καινούργοι στην Ελλάδα και υπάρχουν επί εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια στη θέση τους, αλλά επειδή ειδικά στις περιοχές που δεν υπάρχει ιστορική μνήμη και δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα φαινόμενα, η μόνη περίπτωση να το φανταστεί κανείς αυτό είναι να γίνει μια σωστή μελέτη για τους φυσικούς κινδύνους. Και φυσικά σε πολλές περιοχές είναι πολύ δύσκολο να κάνεις εκ των υστέρων επεμβάσεις για να άρει τις επικινδυνότητες όταν έχει ήδη αναπτυχθεί ο οικισμός, η δραστηριότητα, η βιομηχανία, η τουριστική ανάπτυξη σε μια περιοχή. Πάντως, στη Μάνδρα συγκεκριμένα, αρκεί μόνο να σας πω ότι στην περιοχή εδώ, ανάντι της Μάνδρας, σε αυτόν εδώ το χώρο, είχε σχεδιαστεί και είχε θεσμοθετηθεί κανονικά η επέκταση του σχεδίου πόλης. Δηλαδή, αν είχε προφτάσει να χτιστεί και παραπάνω η Μάνδρα, θα είχαμε ακόμα περισσότερες επιπτώσεις σε αυτόν εδώ το χώρο. Στην άλλη πλευρά τώρα του πατέρα, στη μεριά που βλέπετε τη Σαλαμίνα, εδώ το ρέμα το Κουλουριώτικο, κοιτάξτε σε όλο αυτό εδώ το χώρο, σε αυτό το τρίγωνο που βγαίνει από μέσα από τα βουνά, αυτά τα υδρογραφικά δίκτυα που βγαίνουν ακτινοτά. Αυτός εδώ ο χώρος είναι ένα μεγάλο αλουβιακό ρηπίδιο που λειτουργεί και αυτό δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Τρέφεται από τα εζήματα που κατεβαίνουν με τις πλημμύρες και γι' αυτό είναι και έφορο και γι' αυτό υπάρχουν καλλιέργειες και γι' αυτό έχει ήπιο ανάγλυφο, γιατί κατεβαίνοντας με μεγάλη ορμή και ταχύτητα τα νερά από το βουνό και κουβαλώντας τη στερεοπαροχή τους, δηλαδή τη λάσπη, τις πέτρες κτλ, με το που φτάνουν σε μια περιοχή ήπιου αναγλύφου, αναγκαστικά μειώνεται η ορμή τους, δεν μπορούν να κουβαλήσουν πλέον σε όλο το χώρο μέχρι κάτω όλο το υλικό και αρχίζουν σιγά σιγά πλημμυρίζουν και αποθέτουν γενιές εδώ εζημάτων που φτιάχνουν αυτά τα χαρακτηριστικά ρηπίδια, τις μορφολογικές βεντάλιες πάνω στις οποίες είναι ανεπτυγμένη συνήθως η ανθρώπινη δραστηριότητα, γιατί έχουν και εύκολη μορφολογία και πάρα πολύ έφορα. Εδώ λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε τη μέρα εκείνης της πλημμύρας, να δούμε όλο αυτό το σύστημα στη φυσική του λειτουργία, δηλαδή αυτά είναι μικρά δέλτα των χυμάρων και η δίαιτα των ιζημάτων φτάνει μέχρι τη θάλασσα και είχαμε τη δυνατότητα να χαρτογραφήσουμε
με τα ντρόουν, την υψηλή θολότητα κοντά στην ακτή, τη μέτρια θολότητα μακρύτερα και σε κάποιες περιοχές την αναμόχλευση του πυθμένα. Εδώ λοιπόν έχουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά που ξέρει. Τώρα, εάν εμείς έχουμε αναπτύξει εδώ πέρα δραστηριότητα, καλά θα κάνουμε να έχουμε λάβει τα μέτρα μας έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουμε. Ειδικά στην περιοχή της Νέας Περάμου, παρόλο που υπήρχαν ζημίες κτλ., ήταν σωτήρια η δράση και κάποιων αγωγών εδώ που σε κάποιο βαθμό λειτουργήσαν αντιπλημμυρική αγωγή και μιας μεγάλης ζηματοπαγίδας ψηλά πάνω από τον οικισμό που κράτησε ένα τεράστιο ποσοστό από τη στερεοπαροχή και κυρίως τα δρομερή συστατικά. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη που δείχνει όλον αυτό το χώρο, δηλαδή Μάνδρα, Ελευσίνα, η Λεκάνη της Σούρες και Αγίας Εκατερίνης και το Κουλουριώτικο που πηγαίνει προς τον νότο και κοιτάξτε πού εστιάστηκε η μέση, αυτά είναι τα βροχογραφήματα από κάτω, πού εστιάστηκε η μέγιστη αθρηστική βροχόπτωση που έπεσε μέσα σε μερικές ώρες. Αυτός εδώ ο χώρος ήταν ο χώρος που δέχτηκε τη μεγαλύτερη ποσότητα του νερού και από εκεί ξεκίνησαν, είναι η ρίζα των πλημμυρών στα ψηλότερα υψόμετρα των λεκανών αυτών που ξεκινάνε από εδώ. Και στη συνέχεια η πλημμύρα επεκτάθηκε προς τα κάτω. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρωί εκείνης της μέρας που πήγαμε στην Ελευσίνα δεν είχε βρέξει. Εδώ είχε γίνει πραγματικά κοσμογονία. Και ακριβώς αυτό το χώρο εντοπίζονται και πάρα πολλές γεωμορφολογικά φαινόμενα, δηλαδή ροές κορυμάτων, ριχές κατολισθήσεις κτλ. Που τις βλέπετε εδώ με κύκλους ανάλογης της ακτίνας με την έκταση του κάθε φαινομένου και θα δείτε ότι αυτός εδώ ο χώρος είναι ακριβώς ο χώρος που υπέστη, στον οποίο έπεσε η μεγαλύτερη αθρηστική βροχόπτωση και κάποιες περιοχές κατάντη κατά μήκος των ρεμάτων αυτών. Συμπερασματικά, δεν συμβαίνουν τυχαία τα φαινόμενα σε αυτές τις θέσεις. Είναι δυνατόν να προβλέψουμε τους χώρους που εγκυμονούν κινδύνους και να αποφύγουμε τουλάχιστον τις ζώνες οι οποίες, αν συνέβαινε κάποιο τέτοιο συμβάν, ένα ακραίο υδρολογικό φαινόμενο, θα έδινε έναυση ή θα προκαλούσε παρακάτω καταστροφικά φαινόμενα. Οι περιοχές που βλέπετε να είναι μαζεμένα αυτά τα φαινόμενα, είναι συγκεκριμένα κατά μήκος ρεμάτων κτλ. Ένα πράγμα μόνο αξίζει να πούμε εδώ, ότι είμαστε στο 2020 και ακόμα παλεύει το ελληνικό κράτος να οριοθετήσει τα ρέματα, τους χυμάρους και τα ποτάμια, διότι έχουμε δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ δίπλα σε αυτά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει χρήση γης και να μετακινηθούν κατοικίες, κατασκευές και άλλες δραστηριότητες και να αραιώσουν, να δώσουν στο υδρογραφικό δίκτυο το χώρο που χρειάζεται. Έτσι λοιπόν έχουμε χρόνιες παθογένειες και ανάπτυξη τροδότητας στις περιοχές που φέρουν κινδύνους, με αποτέλεσμα όταν συμβεί ένα ξαφνικό ακραίο γεγονός όπως είναι αυτό εδώ, να έχουμε καταστροφικές επιπτώσεις στις περιοχές που μας ενδιαφέρουν. Άλλη περίπτωση, ο σεισμός στη Βρύσα της Λέσβου το 2017, εδώ πάλι είχαμε ένα συνδυασμό παραγόντων. Βλέπετε ότι σε αυτό το γεωλογικό χάρτη της περιοχής τα κόκκινα κτίρια βρίσκονται κατά πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία, πάνω στον γκρίζο υπόβαθρο και τα άλλα βρίσκονται πάνω στο κίτρινο. Αυτά τα δύο είναι δύο διαφορετικοί γεωλογικοί σχηματισμοί. Αυτός εδώ είναι πιο χαλαρός, είναι χειρότερο γεωλογικό υπόβαθρο από αυτόν και επίσης σε αυτή την περιοχή, σε όλη την περιοχή μάλλον της Βρύσας, υπάρχουν πάρα πολλά και παλιά και σύμμικτα κτίσματα, συζητάμε δηλαδή για σπίτια του 19ου αιώνα, πολλά εκ των οποίων είχαν μείνει ασυντήρητα επί σειρά ετών. Το οποίο τι σημαίνει, ότι είχαμε ήδη τους παράγοντες που περιμένανε, δηλαδή ένα κακό υπόβαθρο από άποψη σεισμικής συμπεριφοράς, επιταχύνσης κτλ. Κτίσματα τα οποία ήταν σε κακή κατάσταση και μεγάλης ηλικίας και έρχεται ο σεισμός εδώ ανοιχτά του
Πλωμαρίου Νοτίος της Λέσβου και μέσα από τα ρήγματα που υπάρχουν σε αυτόν εδώ το χώρο, τα υποθαλάσσια που συνεχίζονται και κάποια στην Ξηρά, να κατευθυνθεί ένα μεγάλο ποσοστό της σεισμικής ενέργειας προς την περιοχή αυτή. Αυτά τα τρία λοιπόν συντέλεσαν ώστε να είναι καταστροφικός αυτός ο σεισμός για το συγκεκριμένο οικισμό, ενώ δεν είχαμε αντίστοιχες ζημιές, παραδείγματος χάρη στο Πλωμάρι που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο, αλλά όμως οι κατοικίες είναι κυρίως πάνω σε βραχώδες υπόβαθρο, σε πιο στέρεο και κατά κύριο λόγο είναι και πιο συντηρημένες. Τρίτη περίπτωση, τραγωδία στο Μάτι, και εδώ θα έχετε ακούσει πολλές φωνές, Μάτι νέος Βουτζάς, γιατί αδικούμε τον νέο Βουτζά, ο οποίος επίσης υπέστη τεράστια καταστροφή. Θα έχετε ακούσει μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται, που λένε κάτι και ότι ξέρεις, εδώ δεν ήταν πάντα δάσος και ήταν καλλιέργεια κτλ. Πράγματι, πολλές δεκαετίες πριν δεν ήταν δάσος αυτή η περιοχή εδώ. Όμως με τα χρόνια και πυκνώσανε οι κατοικίες αυτόν εδώ τον χώρο, κυρίως ως εξοχικές κατοικίες και μετά ως πρώτη κατοικία, και αναπτύχθηκε και με αναδασώσεις και με φυσική ας πούμε βλάστηση πολύ μεγάλο ποσοστό δεντροκάλυψης μέσα σε αυτό το χώρο. Ως αποτέλεσμα εδώ δημιουργήθηκαν οι συνθήκες από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες που υπάρχουν για τον άνθρωπο από την άποψη των πυρκαγιών, που είναι οι ζώνες μίξης αστικού ιστού και δάσους. Έτσι δηλαδή που διαπλέκεται το δάσος ανάμεσα στα σπίτια και τις γειτονιές. Αυτό όμως έγινε στη διάρκεια πάρα πολλών ετών και επειδή το ανεμολόγιο εδώ της περιοχής είναι πάρα πολύ σπάνια να φέρει ισχυρούς ανέμους προς τα ανατολικά, προς την παραλία, δεν υπήρξαν στο παρελθόν ας πούμε συναγερμοί τουλάχιστον τέτοιας έντασης όσον αφορά αυτήν εδώ την περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν εκδηλώθηκαν οι συνθήκες εκείνης της ημέρας, δεν εξετάζω καθόλου τα επιχειρησιακά θέματα, έτσι, και το τι τυχόν αστοχίες είχαμε εκεί και το τι παθογένειες από εκεί μπορεί να συνεισφέρανε σε αυτή την κρίση. Αλλά όταν εκδηλώθηκαν οι άνεμοι εκείνης της ημέρας σε περίοδο καύσωνα που είχαμε από το πρωί στην Κινέτα πυρκαγιές και τελικά άλλαξαν οι άνεμοι από την πυρκαγιά στον Ταού Πεντέλης και μετά και έφεραν την πυρκαγιά προς το Βουτζά και στο Μάτι, εκεί πλέον η κατάσταση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την επιχειρησιακή ικανότητα ή από τα μηνύματα για εκένωση κτλ. Δημιουργήθηκαν εκρηκτικές συνθήκες ως φαινόμενο. Αλλά δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Μπαίνουμε τώρα στο επόμενο κομμάτι που είπαμε ότι θα δούμε. Θα το περάσουμε επιτροχά, δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Τα θεωρητικά κομμάτια υπάρχουν όλα μέσα στο βιβλίο και μπορείτε με την ησυχία σας να τα δείτε. Τις ταξινομήσεις των καταστροφών. Εδώ βλέπετε μια ταξινόμηση που έχει να κάνει καταρχάς με το γενεσιουργικό μηχανισμό, δηλαδή ποιο είναι το φαινόμενο το οποίο δημιουργεί τις επικίνδυνες συνθήκες. Η κατηγορία μάλλον του φαινομένου, αν είναι φυσική διεργασία, τεχνολογικός παράγοντας ή κάποια επιθετική ενέργεια. Ο τρόπος εκδήλωσης του, το ίδιο το φαινόμενο δηλαδή, ποια είναι η φύση του φαινομένου και φυσικά οι επιπτώσεις τις οποίες προκαλεί. Πρέπει να κάνουμε μια υποσημείωση εδώ. Υπάρχει μια κουβέντα ή μια τάση αν θέλετε τώρα διεθνώς και το προωθεί πολύ και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αυτό, ότι δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές και αυτό έχει την έννοια ότι αν λείπει ο άνθρωπος συζητάμε μόνο για φυσικά φαινόμενα. Okay, συμφωνώ. Παρόλα αυτά όμως επειδή το μυαλό δυτική σκέψη τέλος πάντων είναι στημένη με τον αριστοτελικό τρόπο, δηλαδή να βάζει τα πράγματα σε οικογένειες, κατηγορίες, τάξεις, γέννη, είδη,
ώστε να μπορεί να τα διακρίνει μεταξύ τους με βάση κάποια χαρακτηριστικά. Θα πατήσουμε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης και θα χωρίσουμε τις καταστροφές γενικά σε φυσικές και ανθρωπογενείς. Με ποια έννοια? Όχι ότι ανεξαρτήτως του ανθρώπου τα φυσικά φαινόμενα είναι καταστροφικά, αλλά ότι είναι φυσική διεργασία το γεγονός που προκαλεί την επικίνδυνη κατάσταση. Έχουμε λοιπόν γεωδυναμικά φαινόμενα, υδρομετεωρολογικά, βιολογικούς παράγοντες και αστρονομικά φαινόμενα ως φυσικά αίτια, φυσικούς τρόπους εκδήλωσης επικίνδυνων συνθήκων, τεχνολογικές αστοχίες, ατυχήματα μεταφοράς και άλλα συναφή, αστοχίες μεγάλων έργων κτλ. Όταν πρόκειται για τεχνολογική ανάπτυξη, όταν πρόκειται για καταστροφές όπως παραδείγματος χάρη το ατύχημα στη Φουκουσίμα, που είναι ένας φυσικός παράγοντας, δηλαδή το τσουνάμι που προκάλεσε την τεχνολογική αστοχία, τότε συζητάμε για φυσικοτεχνολογικές καταστροφές, οι οποίες λέγονται NATEC, από το Natural και το Technological, και φυσικά οι επιθετικές ενέργειες που στην πραγματικότητα οι παράγοντες οι οποίοι προκαλούν τις επικίνδυνες καταστάσεις είναι στην ουσία οι ίδιοι με τους τεχνολογικούς, προέρχονται από την τεχνολογία, αλλά όμως έχουν στόχο να κάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά. Και ξεκινάω από τα συμβατικά όπλα, χημικούς παράγοντες, βιολογικούς, πυρηνικά και στα τελευταία χρόνια τις πληροφορίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο κτλ. Όλα όμως ανεξαρτήτως προκαλούν κατηγορίες επιπτώσεων όπως είναι οι ανθρώπινες απώλειες φυσικά, οι οικονομικές επιπτώσεις, η καταστροφή υποδομών, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η κοινωνική αποδιοργάνωση, οι λοιμοί και επιδημίες και οι μετακινήσεις πληθυσμών. Θα γυρίσουμε λίγο στη Μάνδρα, να δούμε στην πλημμύρα της Δικής Αττικής το 2017, για να σας δείξω μόνο μια εικόνα από την έκταση της πλημμύρας, η οποία μετά τη Μάνδρα μπήκε εδώ στη βιομηχανική περιοχή και είχε ως αποτέλεσμα μια αρκετά σημαντική ρήπανση, επειδή ξέπλυνε στην πραγματικότητα ότι υπήρχε αποθηκευμένο εδώ από ουσίες, απορρίμματα, αποθήκες κτλ. Και τα οδήγησε τελικά στο Σαρωνικό κόλπο. Δεν θα επιμείνω άλλο εδώ, να πω μόνο ότι εδώ είχαμε και μια τεχνική αστοχία στον αγωγό, ο οποίος θα πήγαινε τα νερά υποτίθεται του ρέματος Σούρες και θα τα έφερνε, υπάρχει αυτό το έργο, και θα τα έφερνε εδώ στο Σαρδαπόταμο. Αυτό ακυρώθηκε γρήγορα από την στερεοπαροχή, υπερχείλησε και τα νερά ακολουθήσανε την παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας Θήβας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί πλημμύρα σε άλλες περιοχές από το αντί για αυτές που θα την πήγαινε το υδρογραφικό δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, εδώ πέρα είχαμε και τεχνολογικές λοιπόν αστοχίες και περιβαλλοντική ρήπανση και τα λοιπά, που προκλήθηκε από την πλημμύρα, που είναι απόρρια ενός φυσικού φαινομένου. Η ρήπανση αυτή δηλαδή είναι μια περιβαλλοντική ζημιά, η οποία προκλήθηκε από την πλημμύρα. Τώρα, όπως είπαμε, υπάρχουν περιοχές που έχουμε ο πλανήτης είναι περισσότερο δραστήριος, ας πούμε, και περιοχές που είναι λιγότερο δραστήριος από την άποψη πια της ποικιλίας και της έντασης των υδρολογικών φαινομένων και της ποικιλίας και της έντασης των γεωδυναμικών φαινομένων. Αυτός είναι ένας χάρτης του πλανήτη που μας δείχνει πώς συνδυάζονται τα πολύ επικίνδυνα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα με τις πιο επικίνδυνες γεωδυναμικά περιοχές, δηλαδή οι περιοχές που έχουμε σεισμούς και ηφαίστεια, που είναι γύρω-γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό κατά πρώτο λόγο, και εδώ πέρα στην παλιά ραφή ενός ωκεανού που έκλεισε πριν από εκατομμύρια χρόνια και πάει παράλληλα με τις Άλπεις, τις ελληνικές οροσειρές και τις οροσειρές της Τουρκίας, του Ιράν και τα λοιπά, για να καταλήξει στα Ιμαλάια και στην Ινδονησία. Εδώ λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές, όσο πάμε από το κίτρινο προς το κόκκινο, έχουμε περισσότερη γεωδυναμική δραστηριότητα
και όσο πυκνώνει το πράσινο κατά μήκος αυτών των γραμμών που είναι οι συνηθισμένες οδοί των τροπικών καταιγίδων, έχουμε το συνδυασμό των υδρολογικών και των γεωδυναμικών φαινομένων. Και βλέπετε ότι στις περιοχές αυτές κοντά στον Ισημερινό, όπου έχουμε ενεργές γεωδυναμικές ζώνες και έντονα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα από τις τροπικές καταιγίδες, μιλάμε για τις περιοχές που είναι από τις πιο επικίνδυνες στον πλανήτη από την άποψη πρωτογενών φυσικών κινδύνων. Αλλά συμβαίνει ταυτόχρονα σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή στη Σαχάρα, κοιτάξτε ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία υδρολογική δραστηριότητα και δεν υπάρχει βέβαια και γεωδυναμική δραστηριότητα έντονη. Μόνο στις βόρειες περιοχές εδώ κάποιες ξαφνικές πλημμύρες που συνδυάζονται με τα φαινόμενα που βλέπουμε σε όλη τη Μεσόγειο. Και σε αυτές τις περιοχές όμως που συνδυάζονται αυτά τα φαινόμενα και είναι οι πιο ζωντανές, έχουμε και τις περιοχές που είναι οι πιο συμφέρουσες, ας πούμε, για τον άνθρωπο. Στις εκβολές στα μεγάλα δέλτα, στις παράκτιες περιοχές των ωκεανών, ο οποίος είναι μια τεράστια πηγή φυσικού πλούτου, και κατά συνέπεια ο πληθυσμός τείνει να συγκεντρώνεται για λόγους που έχουν να κάνουν με την επιβίωση και το εύζη του στις περιοχές που είναι πιο επικίνδυνες από όλες, γιατί απλούστατα ο πλανήτης εκεί είναι πιο ζωντανός. Να εστιάσουμε λίγο στις φυσικές καταστροφές. Εδώ υπάρχουν δύο ταξινομήσεις, η MDAT που είδαμε και νωρίτερα, από τις οποίες χρησιμοποίησαμε κάποιους ορισμούς, και η IRDR των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι από το Πανεπιστήμιο της Λουβέν, το καθολικό, και αυτό είναι από τα Ηνωμένα Έθνη. Και έχουμε ουσιαστικά κάποιες οικογένειες που είναι οι βιολογικές και οι γεωφυσικές καταστροφές, των οποίων υποσύνολο είναι οι υδρομετεωρολογικές και οι μετεωρολογικές, και περιλαμβάνουν οι βιολογικές, τις επιδημίες και τα συναφή, τις επιδρομές εντόμων και ζώων. Οι γεωφυσικές περιλαμβάνουν τους σεισμούς, τα ηφαίστεια, τις κατολισθήσεις και τα συναφή φαινόμενα, και οι υδρολογικές, τις πλημμύρες, τις υγρές κατολισθήσεις, τις καταιγίδες οι μετεωρολογικές και τις ακραίες θερμοκρασίες και τις πυρκαγιές και τις ξηρασίες στις κλιματολογικές καταστροφές. Και αντίστοιχα, σε μια άλλη παρόμοια ταξινόμηση, η οικογένεια των γεωφυσικών καταστροφών περιλαμβάνει σεισμούς, κατολισθήσεις και ηφαιστειακή δραστηριότητα με τα επιμέρους φαινόμενα στις λεπτομέρειές τους, υδρολογικές που περιλαμβάνουν πλημμύρες, κατολισθήσεις και δράση κυμάτων και τα αντίστοιχα επιμέρους φαινόμενα, οι μετεωρολογικές με τις μεγάλες καταιγίδες, τις ακραίες θερμοκρασίες και τις τροπικές καταιγίδες, οι βιολογικοί, οι κλιματολογικές που περιλαμβάνουν, όπως και στην προηγούμενη, τις ξηρασίες, τις πυρκαγιές, και μια ιδιαίτερη κατηγορία εδώ που μπορεί να μας απασχολήσει στο μέλλον, που είναι τα ξεσπάσματα από παγετώδεις λίμνες, καθώς λιώνουν οι παγετώνες και υποχωρούν, στα πόδια τους δημιουργούνται λίμνες από το λιωμένο νερό, οι οποίες συγκρατούνται στη θέση τους από τα ειζήματα που παλιότερα έσπρωχνε προς τα κατάντια παγετώνας. Κάποια στιγμή, αν υπερβεί το δυναμικό της λίμνης στην αντοχή αυτού του φυσικού φράγματος, γίνονται ξαφνικές πλημμύρες τεράστιας έκτασης, είναι σαν να σπάει ένα φράγμα, δηλαδή ένας ταμιευτήρας, με πολύ μεγάλες επιπτώσεις στα κατάντια. Στο γεωλογικό παρελθόν υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, και αν οι προγνώσεις για το λιώσιμο των παγετώνων και την κλιματική αλλαγή είναι σχετικά ακριβείς, τότε πιθανώς να περιμένουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Οι βιολογικές καταστροφές, τις οποίες τις είχαμε λίγο παραγκονισμένες, εννοώ σαν επικαιρότητα, αλλά βγήκανε στην επιφάνεια και είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως με την πανδημία, και οι εξωγήινοι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με αντικείμενα τα οποία προσπίπτουν στη Γη είτε μόνο στην ατμόσφαιρα και εξαχνώνονται, είτε φτάνουν μέχρι και την επιφάνεια της Γης από μετεωρίτες
και αστεροειδής και ο διαστημικός καιρός που έχει να κάνει με τις ηλιακές καταιγίδες και άλλα τέτοια φαινόμενα. Και αυτά υπάρχουν πιο λεπτομερώς παρακάτω. Εδώ έχουμε διάφορες φωτογραφίες από άλλους τύπους καταστροφών. Αυτή είναι μια φωτογραφία χαρακτηριστική και πάρα πολύ επίκαιρη, αλλά από την Ισπανική γρίπη στη δεκαετία του 10, η οποία είχε εκατομμύρια θύματα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είναι μια φωτογραφία από παιδιά που επλήγησαν από τη διαρροή ραδιενέργειας κατά το ατύχημα στο Τσερνομπίλ. Η πασίγνωστη δίδυμη πύργη, μια τρομοκρατική ενέργεια. Οι προσπάθειες καθαρισμού στις ακτές της Αλάσκας από το ατύχημα, από το ναυάγιο του Exxon Valdez που είχε περιβαλλοντικές επιπτώσεις γιατί χυθήκανε χιλιάδες τόνοι πετρέλαιο στη θάλασσα. Το τεχνολογικό ατύχημα στον Ποπάλ της Ινδίας που είναι ορόσημο για τη σύγχρονη εποχή από μια διαρροή ενός δηλητηριώδους ισχυρά τοξικού αερίου, το MIC, ένα κυανίδιο είναι, που προκάλεσε πολυάριθμους θανάτους και πληγέντες, εκτοπισμούς και τα λοιπά, και μια δικαστική διαμάχη επί δεκαετίες στον Ποπάλ της Ινδίας. Και φυσικά μια εικόνα από τον πόλεμο των χαρακομμάτων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που χρησιμοποιηθήκαν τα πρώτα βρώμικα όπλα, τα χημικά, αέρια μουστάρδας και τα λοιπά, τα οποία υπάρχουν στο οπλοστάσιο αρκετών χωρών πλέον και χρησιμοποιούνται παρότι θεωρείται παράνομο. Ο κύκλος διαχείρισης καταστροφών. Εδώ πρέπει να σταθούμε αρκετά σε αυτό το κεφάλαιο γιατί περιλαμβάνει ουσιαστικά όλη την νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζουμε στη σύγχρονη εποχή τη διαχείριση των καταστροφών. Δηλαδή με την έννοια ότι τα φαινόμενα τα οποία είναι δυνάμει καταστροφικά και προκαλούν τελικά καταστροφές, ουσιαστικά επειδή δεν εξαφανίζονται οι παράγοντες που τα δημιουργούν, είναι θέμα χρόνου πότε θα ξαναεμφανιστούν. Και στην πραγματικότητα, ανάμεσα από δύο εμφανίσεις τους, ανάμεσα από δύο εκδηλώσεις ίδιας ή παρόμοιας καταστροφής, μεσολαβεί το χρονικό διάστημα που έχουμε διαθέσιμο για να μπορέσουμε να λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να μετριάσουμε το μέγεθος της καταστροφής. Έτσι λοιπόν, αν ξεκινήσουμε ορθολογικά, ας πούμε, ότι αναγνωρίζουμε κάποια δυνάμη καταστροφικά, κάποια επικίνδυνα φαινόμενα, τότε ξεκινάμε από την πρόληψη και από το μετριασμό. Δηλαδή, σχεδιάζουμε και παίρνουμε και πραγματοποιούμε όλα, εφαρμόζουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβουμε το καταστροφικό φαινόμενο, να προστατέψουμε τον πληθυσμό, τις υποδομές, το περιβάλλον και να μετριάσουμε τις επιπτώσεις των καταστροφών. Άρα συζητάμε σε ανύποπτο χρόνο, στο μακροχρόνιο προκαταστροφικό στάδιο. Περνάμε στην ετοιμότητα και το σχεδιασμό της έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, φτάνουμε πλέον στα σχέδια τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή όταν εμφανιστεί, όταν εκδηλωθεί το επικίνδυνο φαινόμενο ή όταν το περιμένουμε για να εκδηλωθεί. Κάνω μια παρένθεση εδώ για να πω ότι υπάρχουν καταστροφικά φαινόμενα, είτε φυσικά είτε τεχνολογικά, τα οποία έχουν πρόδρομη περίοδο, δηλαδή μπορούμε να τα περιμένουμε με κάποιο τρόπο, μπορούμε να τα προγνώσουμε και μπορούμε να μπούμε σε αυξημένη ετοιμότητα και σε συναγερμό ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν εκδηλωθούν. Παραδείγματος χάρη, τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, τα οποία με τις σύγχρονες τεχνικές παρακολούθησης της ατμόσφαιρας έχουμε τη δυνατότητα να τα παρακολουθούμε, να βλέπουμε πώς κλιμακώνονται και να προσδιορίζουμε να αναθεωρούμε τις προγνώσεις μας έτσι ώστε να έχουμε κατά το δυνατόν την ανάπτυξη της ετοιμότητας, μια έγκυρη πρόγνωση και την ανάπτυξη της ετοιμότητας εκεί που πιστεύουμε ότι θα εκδηλωθούν.
Ο σχεδιασμός της έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει τις κινήσεις που θα γίνουν όταν εκδηλωθεί το ακραίον συμβάν και σε ανύποπτο χρόνο γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας, αλλιώς ο σχεδιασμός δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, γιατί απλούστατα θα κάνουμε όλα τα λάθη της πρώτης φοράς όταν εκδηλωθεί το συμβάν. Αυτό το νόημα έχουν οι ασκήσεις ετοιμότητας. Ότι γίνονται σε ανύποπτο χρόνο, ώστε να βρούμε και να διορθώσουμε όλα τα πιθανά λάθη που μπορούμε να κάνουμε όταν πραγματικά χρειαστεί να επέμβουμε στην κατάσταση της ανάγκης του συναγερμού. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στην πρόδρομη φάση ή στο βραχυχρόνιο προκαταστροφικό στάδιο, όπου όπως είπαμε για κάποια φαινόμενα έχουμε τη δυνατότητα να τη διαγνώσουμε και να την προγνώσουμε και περνάμε από την πρόγνωση στην προειδοποίηση και τελικά αν χρειαστεί και στην εκένωση της περιοχής που κινδυνεύει, ώστε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ότι θα προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές. Η φάση των επιπτώσεων που έρχεται από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και μετά και περιλαμβάνει και το βραχυχρόνιο μετακαταστροφικό στάδιο, στο οποίο γίνεται η άμεση απόκριση από τους φορείς της πολιτικής προστασίας και η θεραπεία, η άμεση θεραπεία για τους πληγέντες. Από εκεί και πέρα είμαστε δηλαδή στη φάση της έκτακτης ανάγκης, όπου όλοι έχουν κινητοποιηθεί, όπου έχει σημασία τεράστια η ροή της πληροφορίας για να ξέρουν πού θα επέμβουν οι responders, οι δυνάμεις απόκρισης και τα λοιπά, μέχρι να εξασφαλίσουμε ότι έχει περάσει η άμεση επίπτωση, η άμεση διάρκεια του καταστροφικού φαινομένου και έχουμε εξασφαλίσει τη ζωή των ανθρώπων και τη μη επέκταση των καταστροφικών επιπτώσεων. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε στο μετακαταστροφικό στάδιο, όπου συζητάμε πλέον για την ανάκαψη, δηλαδή την επαναφορά της κοινωνίας στις κανονικές συνθήκες σταδιακά και κατά το δυνατόν με γνώμονα το να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο δραστηριότητας και καθημερινότητας που ήμασταν πριν ή σε ακόμα καλύτερο. Άρα και όταν υπάρχουν εκενώσεις, καταστροφές περιοχών κτλ. Αυτή όλη η φάση περιλαμβάνει τις προσπάθειες να αποκατασταθεί η κανονικότητα στις λειτουργίες της κοινωνίας, με τελικό στάδιο την αποκατάσταση και την επανακατοίκηση της περιοχής. Σε αυτό το στάδιο ταυτοχρόνως γίνεται και η επεξεργασία αυτού που λέμε των μαθημάτων που έχουμε πάρει, δηλαδή πώς πλέον έχοντας περάσει η περίοδος των επιπτώσεων της καταστροφής σχεδιάζουμε προς το μέλλον, κάνοντας ασφαλέστερη σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο τη δραστηριότητά μας και τη διαβίωσή μας. Και έτσι κλείνει ο κύκλος και συνεχίζουμε. Ετούτο εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα με τη φύση της καταστροφής έχει διαφορετική χρονική διάρκεια. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο έχουμε τη λεγόμενη αντιπυρική περίοδο ή την περίοδο τέλος πάντων που συμβαίνουν ως επιτοπλίστων οι πυρκαγιές, αν και τα τελευταία χρόνια έχει διαταραχθεί και αυτό ως χρονικός ορίζοντας. Κάθε χρόνο έχουμε πλημμύρες, άρα λοιπόν σε κάποιες περιοχές μπορεί να έχουμε κάθε χρόνο επαναληπτικά τέτοια φαινόμενα, οπότε ο χρόνος τουλάχιστον από την μία καταστροφή μέχρι την πιθανή επόμενη είναι σχετικά μικρός, άρα χρειαζόμαστε και μέτρα βραχυπρόθεσμα που να βελτιώνουν την κατάσταση από τη μια χρονιά στην άλλη, αλλά και μέτρα έχοντας την εμπειρία της κάθε χρονιάς που να σχεδιάζουν μια στρατηγική που να κάνει γενικότερα ασφαλέστερη μακροπρόθεσμα την ανάπτυξή μας. Εδώ θα δούμε ένα παράδειγμα. Αυτή είναι η περιοχή της λεκάνης του Μεσάπιου στην κεντρική Εύβοια. Είναι η περιοχή γύρω από τα Ψαχνά και τις ορεινές περιοχές γύρω-γύρω του Μεσάπιου ποταμού, όπου βλέπουμε εδώ από την ιστοσελίδα του αστεροσκοπίου που παρακολουθεί ιστορικά τις πυρκαγιές από το 1984 ως σήμερα, βλέπουμε
από το μπλε προς το κόκκινο, σε αυτήν εδώ την κλίμακα, τις περιοχές που έχουν καεί από το 1984 έως το 2019. Η τελευταία δηλαδή πιο πρόσφατη είναι αυτή και αμέσως προηγούμενη, η πυρκαγιά του 19 και αμέσως προηγούμενη του 18. Εδώ βλέπουμε πόσο συχνά μια περιοχή μπορεί να υποστεί επαναληπτικά πυρκαγιές και στεκόμαστε στις πυρκαγιές γιατί επηρεάζουν άμεσα και άλλα φαινόμενα όπως είναι η επιπτώση των πλημμυρών, η διάβρωση και η απόθεση κτλ. Εδώ λοιπόν θα δούμε ότι το 2018 και το 2019 κάει και ένα μεγάλο κομμάτι του βόρειου τμήματος της λεκάνης του Μεσάπιου ποταμού και όπως όλοι γνωρίζουμε, φέτος το 2020 είχαμε τις καταστροφικές πλημμύρες και σε αυτή την περιοχή και στα πολιτικά λίγο ανατολικότερα και στη λεκάνη του Λίλαντα πιο νότια. Θα σταθούμε όμως εδώ για να δούμε πώς περιπλέκεται η κατάσταση από τη μία καταστροφή στην άλλη μέσω των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που δημιουργεί νέα δεδομένα για τις συνθήκες στις οποίες θα λειτουργήσει η πλημμύρα. Συζητάμε λοιπόν για αυτήν εδώ τη λεκάνη του Μεσάπιου και ειδικά για αυτή την περιοχή των Ψαχνών. Αυτή είναι μια πρόσφατη δορυφορική εικόνα μετά τις πλημμύρες, όπου φαίνεται, μετά τις πλημμύρες του 2020, όπου φαίνεται και η πυρόπληκτη περιοχή από το 2019 και είναι συγκεκριμένα αυτό εδώ το βόρειο κομμάτι. Όπως βλέπετε, το αμέσως δυτικότερο, το 18, έχει αρχίσει και πρασινίζει. Δηλαδή η βλάστηση αποκαθίσταται σταδιακά. Αν παρατηρήσουμε λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στα Ψαχνά, η ομάδα του καθηγητή Λέκα με τον κύριο Διακάκη, την κυρία Σπύρου και άλλους συνεργάτες μελέτησαν, πήγαν αμέσως την επόμενη μέρα στην περιοχή και, την επισκέφθηκαν επαναληπτικά πολλές φορές και μελέτησαν επί τόπου και με μετρήσεις και με παρατηρήσεις αλλά και με drone όλο το χώρο. Και εδώ βλέπουμε μία άποψη αυτού του ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Μεσάπιου που απορρέει προς τα νοτιοδυτικά και έρχεται στα Ψαχνά. Αυτός ο κλάδος βλέπετε από ένα χώρο που βλέπετε, που φαίνεται ότι είναι καταπράσινος, δεν υπάρχει πυρόπληκτη περιοχή και μπορούμε να παρατηρήσουμε, εδώ βέβαια φυσικά έχει υπερχυλήσει η Κίτη, αυτή εδώ είναι μια περιοχή που έχει υποστεί την πλημμύρα λίγο πάνω από τα Ψαχνά και βλέπουμε και την Κίτη του Μεσάπιου σε αυτήν εδώ τη θέση. Αν παρατηρήσουμε, βλέπουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό καφεπράσινο χρώμα στην Κίτη που είναι αποτέλεσμα της θολότητας που συνεπάγεται η μεταφορά του ιζήματος από αυτόν εδώ το χώρο. Αντίστοιχα τώρα, όταν κοιτάξουμε προς τα βόρεια, δηλαδή στο τμήμα της λεκάνης που εκφορτίζει την περιοχή από το Κοτοδεσπότη και ανατολικά, βλέπουμε μέχρι τον Ιδροκρίτη σχεδόν της λεκάνης, δηλαδή μέχρι όλη την ορεινή περιοχή, που είναι πυρόπληκτη και είναι τα καμένα. Ο κλάδος αυτός έρχεται από εδώ και καταλήγει και αυτός προς τα νότια, προς την περιοχή των Ψαχνών και έρχεται και συμβάλλει με τον άλλο. Εδώ μπορούμε να δούμε μία λήψη από τον δρόνο που φαίνεται αρκετά διαφορετικό το χρώμα του νερού, είναι πιο γκρίζο και ο λόγος είναι ότι κουβαλάει και ίζημα που προέρχεται από τις καμένες περιοχές και έχει στάχτη σε μεγάλο ποσοστό. Φτάνουμε λοιπόν εδώ ακριβώς στα Ψαχνά όπου διασταυρώνονται αυτοί οι δύο κλάδοι σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι μέσα στην πόλη του Ψαχνών, στην άκρη και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά ακριβώς εδώ σε αυτή τη θέση πώς αναμειγνύεται το νερό του ενός κλάδου που έρχεται από τα ανατολικά με τον κλάδο που έρχεται από τα βόρεια και πόσο μεγαλύτερη θολότητα και διαφορετικό χρώμα έχει ο κλάδος αυτός. Φαίνεται και σε αυτή την φωτογραφία. Αυτό είναι ακριβώς, είναι κατά την υποχώρηση προφανώς των υδάτων της πλημμύρας. Είναι το πρωί της 10ης Αυγούστου 2020. Και δείτε εδώ μετά από μερικές μέρες, στην ίδια συμβολή που έχουν υποχωρήσει ακόμα περισσότερο τα νερά, πώς φαίνεται εδώ η απόθεση των ιζημάτων από τον κλάδο που προέρχονται
από την πυρόπληκτη περιοχή, πόσο περισσότερη είναι η στερεοπαροχή και πόσο πιο σκούρο, μαύρο είναι το ίζημα που μεταφέρεται. Και αυτό μας δείχνει ανάγλυφα, έχουμε την ευκαιρία να δούμε πόσο επηρεάζει τη δραστηριότητα μιας πλημμύρας που τυχόν θα συμβεί σύντομα μετά από μια-δυο υδρολογικές περιόδους σε μια πυρόπληκτη περιοχή, σε σχέση με την περιοχή που είναι δασωμένη και η κάλυψη της γης είναι ικανοποιητική και εμποδίζει τη διάβρωση και τη μεταφορά φερτών υλικών. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και της επανάληψης των πυρκαγιών στην ίδια λεκάνη και των επιπτώσεων που έχουν αυτές όταν καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό της λεκάνης σε κάποιο ακραίο υδρολογικό συμβάν. Έτσι κι αλλιώς, όταν καεί πάνω από το 10% μιας λεκάνης, έχουμε επιπτώσεις, αυξάνεται η απορροή και η διάβρωση στην περιοχή. Αλλά ειδικά όταν έχουμε τόσο μεγάλη καμένη περιοχή και ακολουθήσει μέσα σε ένα υδρολογικό έτος ένα ακραίο υδρολογικό φαινόμενο, τότε η απόκριση είναι πολύ ισχυρότερη της περιοχής που έχει καεί σε προσφορά ειζημάτων, σε διάβρωση και σε όγκο πλημμύρας τελικά. Φυσικά το φαινόμενο αυτό ήταν τόσο έντονο που δημιούργησε πλημμύρα και τεράστια προβλήματα όχι μόνο σε περιοχές που ήταν πυρόπληκτες, απλά εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που είναι πολύ εύκολο να το δει κανείς με χαρακτηριστικές εικόνες. Στο επόμενο κομμάτι που θα συζητήσουμε θα μιλήσουμε για τη διακινδύνευση. Είναι το άλλο κομμάτι της διαχείρισης που έχει να κάνει κυρίως με την εκτίμηση του πόσο πιθανό είναι να πάει κάτι στραβά και πόσο μεγάλες θα είναι οι επιπτώσεις αν αυτό συμβεί. Αυτός είναι ο συνδυασμός στην πραγματικότητα δύο μεγάλων παραμέτρων. Το ένα είναι το hazard ή κίνδυνος ελληνικά. Επιμένω στη χρήση και των αγγλικών όρων και στο βιβλίο και εδώ, διότι κατά καιρούς έχουν μεταφραστεί διαφορετικά για λόγους που εξηγήσαμε στην αρχή από τις διαφορετικές κουλτούρες και κλάδους. Οπότε βάζοντας και τον αγγλικό όρο είναι λίγο πιο εύκολο να ακριβολογούμε ακόμα και αν παραφράζουμε ένα πράγμα στα ελληνικά. Hazard λοιπόν ο κίνδυνος, vulnerability η τροτότητα που πολλές φορές συνδυάζεται μαζί μάλλον ένα παράγοντα εδώ ή τον ενσωματώνει που είναι η έκθεση στον κίνδυνο και σχηματίζεται το ποσό της διακινδύνευσης, όχι με αλγεβρικό τρόπο φυσικά, αυτή είναι ένα σχηματικός τρόπος απεικόνησης, σχηματίζεται η διακινδύνευση που συνδυάζει την πιθανότητα να συμβεί το επικίνδυνο γεγονός με την τροτότητα των στοιχείων που είναι εκτεθειμένα σε αυτόν τον κίνδυνο. Για παράδειγμα μπορούμε να δούμε εδώ, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται φυσικά σε αυτό στο μακροχρόνιο προκαταστροφικό ή μετακαταστροφικό στάδιο και βοηθάει το σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι με τα σύγχρονα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και τις δορυφορικές εικόνες έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε επάλληλα πολλά επίπεδα πληροφορίας ακόμα και πολλαπλών κινδύνων, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, τα στοιχεία πληθυσμού, οικονομικής δραστηριότητας, κρίσιμων υπηρεσιών κτλ. Και να υπερθέσουμε πάνω εκεί έναν ή περισσότερους κινδύνους που έχουν να κάνουν με κατολιστήσεις, με πλημμύρες, με τεχνολογικά ατυχήματα ή με σεισμούς. Και για καθέναν από αυτούς τους κινδύνους μπορούμε σε αυτή την περιοχή με τη συγκεκριμένη τροτότητα να υπολογίσουμε τη διακινδύνευση από το συγκεκριμένο κίνδυνο, αλλά και για όλους μαζί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συνολική εκτίμηση του ποιες περιοχές και ποια στοιχεία είναι περισσότερο εκτεθειμένα και πιο τροτά στο σύνολο των κινδύνων, αλλά είναι πιο πιθανό να μας απασχολήσουν αν εκδηλωθεί οποιοδήποτε
κίνδυνος. Αυτή η λογική, ειδικά ας πούμε για τα φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, έχει εφαρμοστεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οδηγία 2007, 60 του 2007, η οποία καθορίζει ένα πράγμα που το κάναμε τελικά μετά από χρόνια και στη χώρα μας, ότι πρέπει να υπάρχουν σχέδια εκτίμησης κινδύνου, τροτότητας και διακινδύνευσης από πλημμύρα σε κάθε υδατικό διαμέρισμα της χώρας. Και μάλιστα επειδή δεν υπάρχει καλό και κακό νερό, αυτά τα σχέδια εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων, τα οποία έχουν στόχο την ανάπτυξη και την προστασία του νερού, αλλά μαζί με τα σχέδια διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας έχουμε την ολική και ολιστική ας πούμε θεώρηση του νερού και ως φυσικό πόρο και ως κίνδυνο, ώστε να καταφέρουμε τελικά να εκμεταλλευτούμε το βέλτιστο, τα βέλτιστα από αυτό για την ανάπτυξη, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να προστατευτούμε από τις πλημμύρες. Αυτό όλο που περιγράψαμε τώρα είναι η διαδικασία της εκτίμησης διακινδύνευσης. Αυτή είναι μια κατά το δυνατόν αντικειμενική διαδικασία και προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε τα πάντα, ακόμα και αν δεν έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ποιοτικό χαρακτήρα. Υπάρχει εκτίμηση του κινδύνου, όπου πρέπει να δούμε τη γεωγραφική θέση του κινδύνου, την ένταση και την πιθανότητα να εκδηλωθεί, και από εκεί και πέρα η τροτότητα και η έκθεση είναι ο καθορισμός του τι μπορεί να κινδυνεύσει, τι είναι ευαίσθητο σε αυτού του είδους τον κίνδυνο σε αυτή την περιοχή, και αντιστοίχως συμπεριλαμβάνουμε και την ικανότητα, η οποία είναι το αντίστροφο της τροτότητας, δηλαδή τα στοιχεία αυτά που ενισχύουν την άμυνα ή την ανθεκτικότητα απέναντι στον κίνδυνο. Παραδείγματος χάρη, για τον κίνδυνο του σεισμού. Ο κίνδυνος κατανέμεται σύμφωνα με τις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας που έχουν να κάνουν με τις αναμενόμενες επιταχύνσεις, με την αναπεριοχή της χώρας και τα φάσματα απόκρισης των κατασκευών κτλ. Η τροτότητα έχει να κάνει με το τι κατασκευές και τι λειτουργίες έχουμε εκτεθειμένες εκεί που έχουμε αυξημένο κίνδυνο, και η ικανότητα από εκεί και πέρα αναπτύσσεται με ενέργειες είτε θεσμικού χαρακτήρα, είτε κατασκευαστικού, είτε εκπαιδευτικού, που έχουν να κάνουν ας πούμε με τη δημιουργία του αντισεισμικού σχεδιασμού, του κανονισμού δηλαδή με τον οποίο κατασκευάζονται με αντισεισμικό τρόπο όλα μας τα κτίρια, με την εκπαίδευση του πληθυσμού για να αντιδράσει και να προστατευτεί σε περίπτωση σεισμού κτλ. Άρα λοιπόν η ικανότητα θα λέγαμε ότι μπαίνει στον παρονομαστή αυτής της ιστορίας και μειώνει την τροτότητα της κοινωνίας. Και όπως καταλαβαίνετε, και η τροτότητα και η ικανότητα σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με το οικονομικό επίπεδο της περιοχής, με τους διαθέσιμους πόρους, αλλά ακόμα και με το μορφωτικό επίπεδο και τις δυνατότητες του πληθυσμού να ενσωματώσουν και να αποδεχτούν κανόνες, πολλές φορές κοστοφόρους, και να τους εφαρμόσουν για την προστασία τους. Έχουμε λοιπόν από εδώ την εκτίμηση του βαθμού διακινδύνευσης, την αξιολόγηση, και από εκεί και πέρα, έχοντας πλέον δει ποιες περιοχές είναι αυτές που από κάθε κίνδυνο έχουν τη μεγαλύτερη ευπάθεια και τη μεγαλύτερη πιθανότητα να πληγούν, δηλαδή ξέρουμε τη διακινδύνευσή τους, μπορούμε να κάνουμε πια ανάλυση του κοινωνικο-οικονομικού κόστους ωφέλους, να καθιερώσουμε προτεραιότητες που να κοιτάξουμε πρώτα. Γι' αυτό και οι χρωματικές κλίμακες θα δείτε πολλές φορές είναι από μπλε ή πράσινο ως το κόκκινο, ώστε το μάτι να πηγαίνει κατευθείαν στο κόκκινο, να πούμε παιδιά εδώ έχουμε πρόβλημα και αυτές είναι οι περιοχές προτεραιότητας και εκεί πρέπει να πάρουμε τα πιο άμεσα και τα πιο σοβαρά μέτρα για να δεσμεύσουμε και τους αντίστοιχους πόρους. Και από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει και ο σχεδιασμός της έκτακτης ανάγκης. Με βάση τα σενάρια εκδήλωσης των επικίνδυνων φαινομένων γίνονται ο σχεδιασμός της έκτακτης ανάγκης, οι ασκήσεις ετοιμότητας κτλ.
Όπως είδαμε πιο πριν, στον παγκόσμιο χάρτη με την κατανομή των υδρομετεωρολογικών κινδύνων και των γεωφυσικών κινδύνων, υπάρχουν συγκεκριμένες ζώνες του πλανήτη που είναι και οι πιο ζωντανές, οι οποίες συγκεντρώνουν το πιο υψηλό βαθμό φυσικών κινδύνων. Και είπαμε ότι για λόγους που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι εκεί είναι πιο ζωντανός ο πλανήτης, σε αυτές ακριβώς οι περιοχές μαζεύεται και ο περισσότερος πληθυσμός. Και δείτε εδώ, σε όλο τον ειρηνικό γύρω-γύρω, έχουμε υψηλή τροτότητα, είτε λόγω μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού, είτε λόγω μεγάλης συγκέντρωσης οικονομικού αντικειμένου. Και πολλές φορές, φέρνω ως παράδειγμα την Ινδονησία και τη Σουμάτρα σε αντίθεση με την Ιαπωνία, όπου έχουμε υψηλή τροτότητα για διαφορετικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, που είναι κοινός, αλλά από εκεί και πέρα ο άλλος λόγος είναι, μάλλον η διαφορά τους είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική τροτότητα, δηλαδή μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές ψηλού κινδύνου, παρόλο που έχουν πάρθει μεγαλύτερα μέτρα ασφαλείας στην Ιαπωνία, ενώ στην Ινδονησία και τη Σουμάτρα είναι χαμηλό το βιωτικό επίπεδο, μικρότερο το οικονομικό αντικείμενο και έχουμε διακινδύνευση που εστιάζεται περισσότερο στα ανθρώπινα θύματα, στις ανθρώπινες ζωές και λιγότερο στις οικονομικές επιπτώσεις. Και αυτό αντικατοπτρίστηκε πάρα πολύ ανάγλυφα στα δύο συμβάντα με μεγάλο σεισμό και τσουνάμι το 2004 στον Ινδικό ωκεανό και το 2011 στον Ειρηνικό, όπου εδώ είχαμε, στο 2011 είχαμε 200.000 νεκρούς και εδώ είχαμε 30.000. Με αντιστρόφως ανάλογα τα οικονομικά κόστη των σεισμών. Παράγοντας τροτότητας πολύ, πολύ σημαντικός είναι φυσικά η φτώχεια και ο υποσυτισμός, εκεί που υπάρχουν τέτοια ζητήματα είναι πολύ πιο εύκολο να διασπαστεί ο κοινωνικός ιστός, να διακοπούν οι ευαίσθητες λειτουργίες. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σεισμό της Αϊτής, που είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, όπου το 2010 είχαμε 100 βεστημάτων και επάλληλες επιπτώσεις, ακόμα και επιδημία χολέρα σε δεύτερο χρόνο και μάλιστα εισαγόμενης. Οπότε η τροτότητα λοιπόν είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτή μας δείχνει πού να κοιτάξουμε και πού η διακινδύνευση είναι μεγαλύτερη, γιατί ο κίνδυνος μπορεί να υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλες ζώνες, αλλά αν δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα και ανάπτυξη τροτότητας εκεί πέρα, δεν μας απασχολεί καθόλου, πρόκειται απλά για φυσικά φαινόμενα. Από το 2007 και μετά, αν θυμάμαι καλά τη χρονιά, πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις, σε μεγαλοπόλεις. Και αυτό σημαίνει ότι εκεί συγκεντρώνεται και ο πληθυσμός, οι ψυχές, οι άνθρωποι, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα. Και εδώ βλέπουμε γραφήματα που κάνουν μεγάλοι μεταασφαλιστικοί οργανισμοί, δηλαδή ασφαλιστικοί κολοσσοί, οι οποίοι ασφαλίζουν τις ασφαλιστικές εταιρείες και προσπαθούν να εκτιμήσουν την προέλευση των επιπτώσεων και το μέγεθος των επιπτώσεων στο οικονομικό αντικείμενο από τη διακοπή των εργασιών σε μεγάλες πόλεις εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Και θα δείτε ότι υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες, όπως με κόκκινο οι σεισμοί, οι θυελλώδεις άνεμοι, οι ποτάμιες πλημμύρες, οι παράκτιες πλημμύρες λόγω καταιγίδας και τα τσουνάμι, που δείχνουν σε κάθε μεγάλη πόλη από αυτές εδώ που δείχνει το συγκεκριμένο γράφημα ποια υπερισχύει ως κίνδυνος και από ποιο κίνδυνο είναι δυνατόν να διακοπεί η οικονομική δραστηριότητα. Και βλέπουμε εδώ την Κωνσταντινούπολη, που όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύ κινδυνεύει από τους σεισμούς
με τελευταίο μεγάλο του 1999, λίγες μόνο μέρες πριν από το σεισμό της Αθήνας, ενώ αντιστοίχως το Άμστερνταμ πλήττεται κυρίως από υδρομετεωρολογικές καταστροφές και το μερτικό του και στην εγχώρια οικονομία και στην παγκόσμια είναι μεγαλύτερο από τις από τις Κωνσταντινούπολης σε σύγκριση κιόλας με το Λονδίνο, το Παρίσι και τα λοιπά. Βλέπετε, οι πιο πολλές πόλεις της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης έχουν προβλήματα με υδρομετεωρολογικές καταστροφές, εκτός από το Μιλάνο που κινδυνεύει και από σεισμούς, ενώ άλλες περιοχές που είναι πιο πολύ στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, όπως η Αθήνα, η Βουδαπέστη, το Ζάγκρεπ, η Σόφια στα Βαλκάνια δηλαδή, και το Μιλάνο μπορεί να υποφέρουν και από σεισμούς. Το μέγεθος, η ακτίνα της πίτας είναι ανάλογη με τον αριθμό των ανθρώπων τον οποίο επηρεάζει ο πιθανός κίνδυνος πιθανή καταστροφή σε κάθε πόλη. Και αυτό το έχουμε δει πάρα πολύ ξεκάθαρα με αφορμή μεγάλες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές σε περιπτώσεις ορόσημα στον πλανήτη τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Έχουμε εδώ την πορεία της απασχόλησης πριν και μετά από μεγάλες καταστροφές του παρελθόντος. Αν εδώ είναι το 100%, δηλαδή το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν την περίοδο της καταστροφής, αμέσως πριν την καταστροφή, η απασχόληση σε αυτές τις περιοχές και η διακύμανσή του πριν από στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, βλέπουμε από το σημείο αυτό και μετά πως μετά από κάθε καταστροφή κοιμάνθηκε η απασχόληση τους επόμενους μήνες. Και δείτε πόσο διαφορά έχει το να πληγεί το Μαϊάμι στη Φλόριντα από από την τροπική καταιγίδα Άντριου, όπου σχεδόν αμέσως ξεκίνησε να αυξάνεται η απασχόληση στην περιοχή, γιατί πρόκειται για μια πιο εύρωστη οικονομικά περιοχή και επειδή υπήρχαν κεφάλαια, αυτομάτως ανοίξαν οι δουλειές που λέμε εντός εισαγωγικών στο χώρο αυτόν, σε αντίθεση με τον τυφώνα Κατρίνα που έπεσε η απασχόληση κατά 30% και μέχρι και 6-6,5 χρόνια μετά δεν είχε έρθει στα προηγούμενα επίπεδα, γιατί στη Νέα Ορλεάνη στην περιοχή τη συγκεκριμένη που συζητάμε δεν υπήρξε σχεδόν ποτέ μέχρι σήμερα απόλυτη ανάκαμψη. Άλλαξε, διαλύθηκε η κοινωνία και δεν ήταν ποτέ ξανά ίδια η Νέα Ορλεάνη μέχρι τώρα. Και οι επιπτώσεις στην απασχόληση της 11ης Σεπτεμβρίου, της τρομοκρατικής επίθεσης στους δίδυμους πύργους, που βλέπουμε ότι σταδιακά άρχισε να ανακάμπτει η περιοχή για να φτάσει μετά από 6 χρόνια εκεί, γύρω στο 2007, στα προηγούμενα επίπεδα. Και ο σεισμός στο Λος Άντζελες, που και αυτός είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση λόγω αυξημένης δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κυρίως τομέα. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι η διαφορά μεταξύ εκτίμησης και αντίληψης διακινδύνευσης. Γιατί, όπως δείξαμε πιο πριν, η εκτίμηση της διακινδύνευσης είναι μια όσο το δυνατόν αντικειμενική διαδικασία, δηλαδή προσπαθούμε με επιστημονικές μεθόδους να υπολογίσουμε ποσοτικά τη διακινδύνευση, ενώ η αντίληψη της διακινδύνευσης είναι αυτό που ο καθένας εισπράττει με τα μέσα που διαθέτει και αυτό που καταλαβαίνει ως κίνδυνο μέσα από το προσωπικό του φίλτρο. Και για να το κάνω αυτό πιο σαφές, σας δείχνω τη διαφορά εδώ μεταξύ της ανησυχίας της κοινής γνώμης για κάποιους παράγοντες και του πραγματικού μεγέθους της διακινδύνευσης, της πραγματικής πιθανότητας να πάει κάτι στραβά. Και δείτε ότι
ας πούμε για τον κίνδυνο του καρκίνου. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος και οι πιθανότητες να νοσήσει κάποιος από ότι για παράδειγμα να πέσει, να συμμετάσχει σε να βρεθεί σε ένα ατύχημα αεροπορικό, σε ένα αεροπορικό δυστύχημα. Παρόλα αυτά όμως η ανησυχία της κοινής γνώμης από ένα, για ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που υπάρχει για το θέμα του καρκίνου. Αντιστοίχως και πολύ πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαφορά μεταξύ της, της ανησυχίας της κοινής γνώμης και του πραγματικού κινδύνου για τα αυτοκινητικά δυστυχήματα. Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ για να πω ότι υπάρχει μια έννοια που είναι η αποδεκτή διακινδύνευση, δηλαδή η διακινδύνευση με την οποία είτε ενσυνείδητα είτε ας πούμε όχι και τόσο συνειδητά εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κινδύνους. Μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν συγκεκριμένες πιθανότητες να βρεθούμε σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ή δυστύχημα και παρόλα αυτά γίνεται τεράστια προσπάθεια για να πιστεί ο πληθυσμός να τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τον κώδικα και να φοράει πάντα τη ζώνη και το κράνος του στα μέσα με τα οποία κινείται. Γιατί ακριβώς είναι πολύ πιο εξοικειωμένος με τον κίνδυνο και τον υποτιμάει σε σχέση με το πραγματικό του μέγεθος. Και δείτε στον αντίποδα τώρα πώς είναι η ανησυχία σε σχέση με τον κίνδυνο να βρεθεί κάποιος σε μια σε σχέση με τον κίνδυνο των τρομοκρατικών επιθέσεων σε σύγκριση με τις πραγματικές πιθανότητες να συμβεί όντως κάτι τέτοιο στην περιοχή του. Προφανώς υπάρχουν περιοχές του πλανήτη όπου είναι πιο συχνές οι τρομοκρατικές επιθέσεις ή κατά περιόδους είναι πολύ σημαντικές και ορόσημα, αλλά αυτό δεν αυξάνει τόσο πολύ τις πραγματικές πιθανότητες να συμβεί αυτό το πράγμα σε σχέση με τους υπόλοιπους κινδύνους που εξετάζουμε τώρα. Όπως είναι ας πούμε ένας καύσωνας ή η πιθανότητα κάποιας σοβαρής νόσου ή ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Παρ' όλα αυτά μας ανησυχεί περισσότερο το γεγονός η πιθανότητα μιας τρομοκρατικής επίθεσης παρά ο κίνδυνος τον οποίο εκτιθέμεθα οι ίδιοι με τη θέλησή μας. Εδώ λοιπόν έχουμε τις διαδικασίες εκτίμησης διακινδύνευσης που είναι η παρακολούθηση του γεγονότος, τα στατιστικά συμπεράσματα, το μέγεθος και η συχνότητα, οικονομικές συνέπειες και τα υπόλοιπα που είπαμε προηγουμένως. Ενώ στη διαδικασία της αντίληψης διακινδύνευσης έχουμε την ατομική προαίσθηση, την προσωπική ενημερότητα, δηλαδή πόσο καλά ενημερωμένοι είμαστε για τις διαστάσεις ενός κινδύνου που μας απειλεί, την προσωπική μας εμπειρία και αν τυχόν υπάρχουν απώλειες είτε στο δικό μας περιβάλλον είτε στο ευρύτερο περιβάλλον μας, η προσωπικότητά μας και η δραστηριότητά μας η καθημερινή, δηλαδή με τι ασχολούμαστε και με τι εμπλεκόμαστε καθημερινά. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια υποκειμενική διαδικασία, η αντίληψη της διακινδύνευσης, μόνο που τις αποφάσεις τις παίρνουμε μέσα από το προσωπικό μας φίλτρο. Δηλαδή, αν αυτή η διαδικασία, όσο αντικειμενική και αν είναι, δεν μας πείσει σε προσωπικό επίπεδο ότι η διακινδύνευση είναι ψηλή για κάποιο φαινόμενο, δεν θα πιστούμε για να λάβουμε τα μέτρα που πρέπει. Και αφήνω εδώ σε αυτή και στις επόμενες διαφάνειες αυτήν εδώ τη φράση, το we act on perception, δηλαδή ενεργούμε με βάση τις αντιλήψεις μας. Γιατί σε κάθε περίπτωση αυτό συμβαίνει τελικά, οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι αυτές. Και αυτό γίνεται και σε προσωπική κλίμακα και γίνεται πολύ περισσότερο σε κοινωνική κλίμακα και σε κλίμακα κοινής γνώμης, που σημαίνει ότι μπορεί να έχεις εσύ την τέλεια σαν δομή, σαν κράτος, σαν οργανισμός, την τέλεια δομή εκτιμητών και αναλυτών του κινδύνου και σχεδιαστών για την έκτακτη ανάγκη και για την έκτακτη ανάγκη και για το μετριασμό της διακινδύνευσης, αλλά αν αυτό δεν καταφέρει να περάσει στην κοινή γνώμη και να γίνει αποδεκτό, θα υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ αυτού που θεωρεί σημαντικό η κοινή γνώμη και αυτού που θεωρεί σημαντικό ο φορέας ο οποίος δεσμεύει τους πόρους. Άρα με λίγα λόγια θα θεωρούν ότι πετάς τα λεφτά σε λάθος περιοχή, ενώ θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει καλύτερα εκεί που νομίζει η κοινή γνώμη πιο σημαντικά.
Και ερχόμαστε στο παράδειγμα του κορονοϊού και βλέπουμε εδώ σε αντιπαραβολή ένα timeline, μια χρονική σειρά, μια γραφική, διπλή γραφική παράσταση που οι μπλε στήλες είναι ο αριθμός των θανάτων, με άλλη κλίμακα φυσικά είναι τα μπλε και με άλλη είναι τα κίτρινα, ο αριθμός των θανάτων πώς αυξομειώνεται στην Ιταλία και ο αριθμός των κρουσμάτων, δηλαδή πόσα διαγνωσμένα κρούσματα κορονοϊού έχουμε στην Ελλάδα την αντίστοιχη περίοδο. Κάναμε μια έρευνα με επικεφαλής την κυρία Σπέη στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, μια διαδικτυακή έρευνα για να διαπιστώσουμε τις αντιλήψεις ακριβώς εκείνες τις ημέρες, λίγο πριν το lockdown και αμέσως μετά στην Ελλάδα. Το context, δηλαδή το κλίμα, η περίσταση ας πούμε εκείνη την περιοχή ήταν να βλέπουν όλοι παγκοσμίως και φυσικά και στην Ελλάδα τις εικόνες που είδατε στην αρχή από την Ιταλία όπου διαδραματιζόταν η τραγωδία την οποία περιγράψαμε στην αρχή και την οποία ξέρουμε όλοι. Εδώ λοιπόν εκείνη την περίοδο τα μέτρα που υπήρχαν ήταν σχετικά με την προσωπική υγιεινή, την τήρηση των αποστάσεων και το να μείνει ο καθένας όσο μπορεί στο σπίτι του ή υποχρεωτικά, σύν όλα τα άλλα τα οποία έχουμε βιώσει εκείνη την περίοδο. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν προέκυψε το εξής. Για αυτό το χρονικό σημείο όπου βιώνουμε αυτά, την αύξηση δηλαδή των κρουσμάτων και την τραγωδία της Ιταλίας. Η αντίληψη του πόσο σοβαρά θα μπορούσε να νοσήσει κάποιος κολλήσει τον κορονοϊό είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία πιστεύει ότι θα είναι πάρα πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις στην υγεία του αν κολλήσει. Επίσης πιστεύουν ότι είναι ψηλή ή πολύ υψηλή η πιθανότητα να κολλήσουν τον κορονοϊό. Δηλαδή έχει περάσει το μήνυμα ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική νόσος. Αυτά είναι δύο μόνο από τις ερωτήσεις τέλος πάντων που έχουν να κάνουν με το πώς αισθάνεται τη σοβαρότητα της απειλής η κοινή γνώμη του δείγματος εκείνη την περίοδο. Και αντικατοπτρίζεται αυτό άμεσα στο τι προτίθεται να κάνουν, κυρίως το αν θα προσπαθήσουν να μείνουν στο σπίτι και αν θα εφαρμόσουν τις οδηγίες της προσωπικής υγιεινής και λίγο λιγότερο, αρκετά μάλλον λιγότερο, στο αν προτίθεται να κάνουν το εμβόλιο εφόσον κάποια στιγμή αυτό παρουσιαζόταν, γιατί ακόμα δεν υπάρχει όπως ξέρουμε. Ήταν αρκετά καλά ενημερωμένο το δείγμα πληθυσμού σε σχέση με με τον κορονοϊό στα περισσότερα ερωτήματα και εδώ θα προσθέσουμε μόνο, άρα η αντίληψη ήταν ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή νόσο την οποία είναι πολύ πιθανό να κολλήσει κανείς και με βάση αυτό ξεκίναγε ο καθένας και έλεγε θα τηρήσω τα μέτρα στο βαθμό που είναι δυνατόν. Και το κίνητρό τους για να τα τηρήσουν ήταν για να προστατέψω κυρίως τους ανθρώπους γύρω μου και τον εαυτό μου. Άρα πέρασε το μήνυμα που μεταδιδόταν εκείνη την περίοδο. Αλλά προσέξτε ότι μόνο το 10% δήλωνε ότι θα τηρήσει τα μέτρα επειδή το προτείνουν οι αρχές. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο ότι αν δεν υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι όντως πρόκειται για κάτι σοβαρό και όντως είναι πολύ πιθανό να το πάθω και εγώ και οι οικοί μου, δεν θα αρκούσε η σύσταση της πολιτείας για να πάρουμε τα μέτρα. Και φυσικά στον αντίποδα, κυρίως οικονομικοί λόγοι και μια αίσθηση ασφάλειας ότι εγώ παίρνω τα μέτρα και τα είμαι ασφαλής, μπορούν να περιορίσουν την εφαρμογή των μέτρων γιατί ο καθένας είτε πιστεύει ότι τα μέτρα που παίρνει είναι αρκετά για να τον εξασφαλίσουν είτε τον αναγκάζουν οι συνθήκες να μην τα εφαρμόσει. Και το τελευταίο είναι το ψήγμα εδώ πέρα, το σπέρμα αν θέλετε της αμφιβολίας που σε μεταγενέστερες περιόδους και τώρα που συζητάμε έχει μεγεθυνθεί αρκετά, δεν πιστεύω το μέγεθος της απειλής. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντική η αντίληψη διακινδύνευσης γιατί πρέπει να συνδυαστεί
με την εκτίμηση, ώστε να υπάρχει αποδοχή ειδικά στα μέτρα τα οποία απαιτούν την κοινωνική συνένεση και την συμμετοχή του, την ενεργή συμμετοχή του κοινού. Και ισίως περνάμε στο τελευταίο θέμα που θα θίξουμε, που είναι η διαχείριση της έκτακτης ανάγκης. Η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών είναι η εφαρμογή της επιστήμης, της τεχνολογίας, του σχεδιασμού και της διαχείρισης για την αντιμετώπιση ακραίων γεγονότων που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλους αριθμούς τραυματισμών ή θανάτων, εκτεταμένες ζημιές στις περιουσίες και διακοπή της κοινωνικής ζωής. Αν προκληθούν, όταν προκληθούν αυτά τα αποτελέσματα, τότε μιλάμε για καταστροφές. Αυτό είναι αρκετά σαφές, νομίζω, δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση. Θα τονίσω μόνο αυτήν εδώ την εικόνα που δανείστηκα από την πυροσβεστική υπηρεσία της Αυστραλίας και ουσιαστικά είναι η ιεραρχία με την οποία εργάζεται η διαχείριση της έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, ζωή, περιουσία και περιβάλλον. Την ώρα, και το τονίζω, την ώρα της έκτακτης ανάγκης η προτεραιότητα είναι αυστηρά αυτή. Πρώτα πρέπει να σώσουμε ζωές, μετά να προστατέψουμε την περιουσία και δυστυχώς στην έκτακτη ανάγκη τελευταίο και καταδιδρωμένο έρχεται το περιβάλλον. Στην πραγματικότητα όλοι γνωρίζουμε ότι αν καταστραφεί το περιβάλλον μας δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Αλλά την ώρα της έκτακτης ανάγκης, η ιεραρχία είναι αυστηρά αυτή. Οι έκτακτες ανάγκες έχουν κάποιες απαιτήσεις για να σχεδιάσουμε τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης. Αυτές σχετίζονται πρωτίστως με τον κρίσιμο παράγοντα, δηλαδή ποιο είναι το απειλητικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή. Οι απαιτήσεις που δημιουργεί λοιπόν ο τύπος του κρίσιμου παράγοντα έχουν να κάνουν με τους τύπους προειδοποίησης, με τις προκαταστροφικές προετοιμασίες, με ειδικότητες και εξοπλισμό που θα χρειαστεί για την έρευνα και τη διάσωση. Αλλιώς παρεμβαίνουμε σε μια περίπτωση που έχει πληγεί μια περιοχή από σεισμό, αλλιώς από πλημμύρα, αλλιώς από πυρκαγιά κτλ. Άλλα μέσα χρειαζόμαστε, διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, άλλα μηχανήματα κτλ. Φροντίδα των τραυματιών και εκλειπώντων κτλ. Θα τονίσω εδώ ότι ακόμα και η φύση και οι αναλογίες τραυματισμών και θανάτων διαφέρει πάρα πολύ σημαντικά από καταστροφή σε καταστροφή. Ενώ για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού έχουμε πολλούς τραυματίες και σημαντικά λιγότερους θανάτους, αυτό αντιστρέφεται σε περίπτωση ας πούμε τσουνάμι. Άρα έχουμε διαφορετικούς τύπους, διαφορετικές απαιτήσεις στη διαχείριση και απαιτήσεις που δημιουργεί η διαδικασία της απόκρισης. Αυτές είναι γενικότερο χαρακτήρα και είναι και πιο θεμελιώδεις, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με τις επικοινωνίες, τη συνεχή εκτίμηση και τον εντοπισμό των εκτάκτων περιστατικών και καταστάσεων, δηλαδή θέλουμε μια ακριβή και γρήγορη ροή πληροφορίας, την κινητοποίηση και τη χρήση ανθρώπινων και υλικών πόρων, οι οποίοι πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι και ενεργοποιημένοι. Το συντονισμό, τον έλεγχο και την αρμοδιότητα. Και εδώ σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, πολλές φορές, παρόλο ότι μπορεί να υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα, σε αυτό το τελευταίο πολλές φορές χάνεται το παιχνίδι. Και εκεί είναι που πρέπει να τονίσουμε και την αξία της διακλαδικότητας και της διεπιστημονικότητας και την αξία των ασκήσεων με όσο το δυνατόν πιο διακλαδικό χαρακτήρα, ούτως ώστε να μην συνεργάζονται για πρώτη φορά την ώρα της καταστροφής ή μετά την καταστροφή αυτοί που πρόκειται να επέμβουν για να σώσουν ζωές και περιουσίες. Ένα από αυτά ένα σχεδιασμός που έχει να κάνει με το σχεδιασμό εκτάκτης ανάγκης είναι ας πούμε οι ζώνες των πιθανών κινδύνων, εδώ βλέπουμε την πόλη της Ρόδου, των πιθανών κινδύνων στην περίπτωση σεισμού, δηλαδή που είναι ρηξιγενείς ζώνες, που μπορεί να έχουμε καταπτώσεις κατολιστής και τα λοιπά, να μετατοπιστούν ακτογραμμές και όλα τα συναφή συνοδά γεωλογικά φαινόμενα που συνοδεύουν πιθανώς ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός. Αυτή η κατανομή των πιθανών ζημιών και των πιθανών επικίνδυνων φαινομένων δημιουργεί απαιτήσεις σχεδιασμού και δημιουργεί
επιχειρησιακών τομέων, στους οποίους πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός για τα μέσα, για τον εξοπλισμό και για τους ανθρώπινους πόρους που σε κάθε περιοχή θα επέμβουν με συγκεκριμένο τρόπο για να άρουν επικινδυνότητες και να σώσουν ζωές. Οι απαιτήσεις λοιπόν του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης συνδέονται με τέσσερις βασικές έννοιες που είναι πολύ σημαντικές. Το χώρο ευθύνης, το domain, δηλαδή ποιος οργανισμός έχει την ευθύνη για ποια από τις απαιτήσεις που προκύπτουν ανάλογα με το φαινόμενο που λέγαμε προηγουμένως. Τις αποστολές που ορίζουν πώς θα συμπεριφερθεί σε κάθε περίπτωση ο κάθε οργανισμός και τις επιμέρους δραστηριότητες που αναφέρονται στην πραγματοποίηση των αποστολών. Και τέλος τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, δηλαδή τους εργαζόμενους και τα εργαλεία που απαιτούνται για να πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες κάθε αποστολής του κάθε χώρου ευθύνης. Και όλα αυτά βοηθάνε το συντονισμό, δηλαδή όσο πιο καλά καθορισμένος είναι ο χώρος ευθύνης, οι αποστολές και οι δραστηριότητες του κάθε οργανισμού που εμπλέκεται, τόσο πιο καλά θα γίνει ο συντονισμός μεταξύ τους και δεν θα μπλέξουν με ανταγωνιστικές δραστηριότητες ή με αρμοδιότητες οι οποίες είναι εμπλεκόμενες, που είναι πάρα πολύ συχνά το πρόβλημα. Και γι' αυτό γίνεται και συχνά αρκετά μεγάλη συζήτηση για το πώς ακριβώς, με ποιο τρόπο και υπό ποιανού τις οδηγίες θα εμπλέκονται οι πάσης φύσεως εθελοντικές συμμετοχές και οργανώσεις σε κάθε καταστροφικό συμβάν, γιατί αν η διαχείριση και ο συντονισμός μεταξύ των πεδίων ευθύνης, μεταξύ των χώρων ευθύνης και των οργανισμών δεν είναι καλός, τότε μπορεί τα μέσα που επιχειρούν και οι εθελοντές να προκαλέσουν ακόμα και πρόβλημα αντί να βοηθάνε στην απόκριση. Οι προκλήσεις τώρα που αντιμετωπίζει η διαχείριση καταστροφών και κρίσεων, για να ανακεφαλαιώσουμε σιγά σιγά και να κλείσουμε, είναι η κατανόηση της κατάστασης, η λήψη κρίσιμων αποφάσεων και η εφαρμογή τους, η ερμηνεία της κατάστασης και η εξηγήση στο κοινό, ο τερματισμός της κρίσης και η μάθηση από την εμπειρία. Είδαμε ότι σε πολλά από τα παραδείγματα που είδαμε, δεν αρκεί μια επιφανειακή ματιά για να καταλάβει κανείς πραγματικά τι συμβαίνει ή τι έγινε σε μια καταστροφή ή πώς λειτουργεί το φαινόμενο το οποίο μας απειλεί. Είναι πολύ χρήσιμο να έχει κάνει κανείς προετοιμασία και μελέτη πάνω στα πιθανά επικίνδυνα φαινόμενα, έτσι ώστε να κατανοεί γρήγορα, έχοντας ένα γνωσιακό και εμπειρικό υπόβαθρο από πριν, να κατανοεί γρήγορα όταν εμφανιστούν αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Αυτό θα βοηθήσει στην έγκαιρη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων και την εφαρμογή τους. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να υπάρχει μια σαφής και ακριβής επικοινωνία με το κοινό που να δίνει και πραγματική και χρηστική πληροφόρηση, απαλλαγμένη από περιττό συναισθηματικό φορτίο και περιττή δραματοποίηση όπως συχνά βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την ώρα της κρίσης αυτό που χρειάζεται το κοινό είναι να καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει, να μην βρίσκεται δηλαδή σε μια κατάσταση συσκότησης που το εμποδίζει να σκεφτεί καθαρά, ώστε να μην έχουμε και φαινόμενα πανικού ή ανησυχίας που δεν χρειάζεται και να δημιουργούνται κοινωνικά φαινόμενα τα οποία περιπλέκουν την κατάσταση. Και οι εξηγήσεις στο κοινό πρέπει να δίνονται από φορείς και φωνές οι οποίες έχουν τη γνώση και την ψυχραιμία να απευθυνθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Σημαντικό είναι επίσης το ορόσημο του τερματισμού της κρίσης, δηλαδή το πότε μπορούμε να σημάνουμε τη λήξη του συναγερμού ή το πέρασμα από μια φάση καταστροφική στην επόμενη που ο κίνδυνος είναι μειωμένος κτλ. Κτλ. Αυτό θα έλεγα εδώ ότι είναι σημαντικό να μην γίνεται πρόωρα. Αν υπάρχουν παλινοδίες, δηλαδή πισωγυρίσματα από
την κατάσταση συναγερμού, σε μια κατάσταση φυσυχασμού και χαλάρωσης και ξανά σε κατάσταση συναγερμού, τότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια κόπωση στο κοινό, να δημιουργήσει μια δυσπιστία προς την πληροφόρηση και να αρχίσει να διαμορφώνεται μια γκρίζα ζώνη, ας πούμε, αβεβαιότητας, η οποία δεν βοηθάει στο να επιστρέψει στην κανονικότητα η κοινωνική ζωή. Και το τελευταίο και το σημαντικότερο είναι ότι οφείλουμε να μαθαίνουμε από τις προηγούμενες εμπειρίες και κυρίως από τα λάθη που έχουμε κάνει. Και ένα πράγμα που θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω είναι ότι πολύ συχνά, επειδή συγχαίεται αυτό το κομμάτι, η μάθηση από την εμπειρία, με την απόδοση των ευθυνών, προσπαθώντας να αποφύγουμε το ένα, αποφεύγουμε και το άλλο, και αυτό έχει δραματικές επιπτώσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνεται εντός εισαγωγικών ταμείο, ξεκινώντας από την αυτοκριτική του κάθε προσώπου και του κάθε φορέα για το πώς συμπεριφέρθηκε και το πόσο αποτελεσματικό ήταν σε μια κρίση και μια καταστροφή, η οποία μετά να ακολουθείται από τη συζήτηση τη γενικότερη και σε σχέση με την κριτική για τους άλλους. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, γιατί η βελτίωση του συνόλου ξεκινάει από την αυτοβελτίωση των μερών του. Άρα λοιπόν θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνεται κάτι που δεν το βλέπουμε εδώ, αντί να συμβαίνει μία συζήτηση όπου πετάμε τον μπαλάκι των ευθυνών από τον ένα φορέα, από το ένα πρόσωπο στο άλλο, να γίνεται μία πιο ψύχρεμη συζήτηση που να ξεκινάει από την αυτοκριτική, απαλλαγμένη από το κομμάτι το νομικό και το τυπικό των ευθυνών, και να πηγαίνει στην ουσία του πράγματος με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών. Και κλείνουμε μερικές γενικότερες παρατηρήσεις. Οι δύο εικόνες αυτές συμβολίζουν τον παραδοσιακά μεγαλύτερο εφιάλτη, όπως είπαμε και προηγουμένως, της ανθρωπότητας, τον πυρηνικό όλεθρο. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε τα αρκετά τελευταία χρόνια να εμφανίζονται απειλές και κίνδυνοι παγκόσμιου χαρακτήρα ή και τοπικού, οι οποίοι είναι στη σφαίρα του αδιανόητου ή τουλάχιστον αυτού που δεν είχαμε σκεφτεί, που αποφεύγαμε να σκεφτούμε. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα από το 2009 και μετά, η προσφυγική κρίση από το 2014-15 και μετά, και τελευταία η πανδημία του κορονοϊού, αφήνω στην άκρη τις φυσικές καταστροφές και τα πολυάριθμα θύματα που είχαμε τα τρία τελευταία χρόνια, ήταν στη σφαίρα των πραγμάτων για τα οποία η κοινή γνώμη δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη. Ήταν σαν να γκρεμίζεται ο κόσμος γύρω μας. Άρα λοιπόν, η εκτίμηση και η διαχείριση της διακινδύνευσης είναι για πράγματα τα οποία γενικά μπορούμε με κάποιους τρόπους να προβλέψουμε, να αναπτύξουμε μια στρατηγική. Είναι ορατά ή εύλογα να τα περιμένουμε στο μεσοπρόθεσμο ή στο μακροπρόθεσμο μέλλον. Τι γίνεται όμως με τους κινδύνους που είναι εξαιρετικά σπάνιοι ή που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα και δεν τους γνωρίζουμε ότι θα εμφανιστούν? Εκεί τι είναι αυτό που θα μας προστατεύσει? Επιστρέφω στο παράδειγμα της οικονομικής κρίσης και της κρίσης του προσφυγικού για να τονίσω ότι η ελληνική κοινωνία δεν διαλύθηκε από την οικονομική κρίση. Έχει περάσει δύσκολα, έχει πάει πίσω, αλλά δεν διαλύθηκε. Η προσφυγική κρίση δεν οδήγησε την Ελλάδα σε έναν δρόμο όπως πήρανε άλλες χώρες, όπου να γίνει βασικό στοιχείο της εξωτερικής της πολιτικής η ξενοφοβία, ας πούμε, και η απόθυση των προσφύγων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παρόλα τα προβλήματα που δημιούργησαν και τις απώλειες και την διαφορά, την αλλαγή στην καθημερινότητα και στον τρόπο ζωής που προκάλεσαν αυτού του είδους οι κρίσεις που δεν τις περιμέναμε, υπάρχουν κάποια στοιχεία
τα οποία μας βοηθάνε στην ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας στις νέες συνθήκες και τελικά ακόμα και αν όλα πάνε στραβά και αν συμβεί το αδιανόητο, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις ακόμα και όταν έχουν γκρεμιστεί τα πάντα. Ξεκινήσεις από το απόλυτο μηδέν. Και θέλω να τονίσω ότι η τελευταία γραμμή άμυνας, σε τελική ανάλυση δηλαδή, τα όπλα που διαθέτουμε είναι το αξιακό μας σύστημα. Οι βασικές αρχές, οι αξίες με τις οποίες έχει μεγαλώσει ο καθένας και οι οποίες επικρατούν στην κοινωνία, αυτές είναι τα εργαλεία και η πρώτη ύλη με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ανασυστήσει ολόκληρο τον πολιτισμό του, ακόμα και όταν αυτός εκμηδενιστεί από άποψη μέσων και οικονομικών πόρων κτλ. Άρα θα έλεγα ότι το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι η βασική μας πρόκληση απέναντι στους κινδύνους που δεν ξέρουμε ούτε τη φύση τους, ούτε την έντασή τους, ούτε τον τρόπο με τον οποίο θα εκδηλωθούν στο μέλλον, και η βασική μας άμυνα που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητάς μας, είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη και η εμβάθυνση ενός στέρεου αξιακού συστήματος, το οποίο θα σέβεται και θα εστερνίζεται όλη η κοινωνία μέσα από την παιδεία και μέσα από τις κοινωνικές δομές, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή ο πολιτισμός μας να αναπαράγει τον εαυτό του με ένα καλύτερο και πιο ενισχυμένο τρόπο.